Καλή εβδομάδα, αγαπημένοι. Καλή εβδομάδα και τι να κάνω, μπαίνω στο γήπεδο όπως παλιά. Ο Γιώργος Σίδερης, ο οδοστρωτήρας που λέγαμε. Και άντε να τον κρατήσουν τώρα κάτι σέντερ μπακάκια και κάτι αμυντικά χαβάκια. Και όμως η βραδιά το σηκώνει αυτό. Γιατί θα γίνει καλή κουβέντα. Το παλικάρι που είχα απέναντί μου αποφάσισε να πέσει στο λάκκο με την κοπριά. Πιστεύω ότι δεν θα πάθει τίποτα και ότι θα βγει πεντακάθαρος. Τι να κάνω, δικιά του επιλογή ήταν. Κάποια στιγμή συγκινήθηκε, σου λέει, μπας και υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα. Εκεί όμως το πάλεψε. Εκεί που τον βάλανε, το πάλεψε και άκουσε τα εξαμάξεις. Του κάνανε και 2-3 απόπειρες, τη γλιτώσαμε τελευταία στιγμή. Και όμως το θέμα το οικονομικό, όπως το είδε αυτός, δεν το έχει δει κανένας άλλος. Και αφού το είδε, του είναι και δύσκολο να μπει και να σταυλιστεί σε κάποιο κόμμα και να έχει από πάνω για τσέλικα ένα περίεργο, βαρεμένο και άσχετο. Του εύχομαι καλή πορεία. Πιστεύω ότι αν έχει τη δυνατότητα θα σπάσει τα μούτρα του, αλλά έργο θα παράξει. Κοντά μου έχω το Χάρη το Θεουγάρι. Ωραίο όνομα. Και το ένα και το άλλο. Και τα δύο ίδια. Και δίπλα μου έχω το πνευματικό μου τέκνο. Το λέω και το πιστεύω. Έχω τον Ηλία του Παπαφλωράτου. Μαθηματικό, πολιτικό αναλυτή. Και τον άνθρωπο που με ανάγκασε μια μέρα επάνω στον Άγιο Νικόλαο να μαζέψω το 5ο και το 21ο γυμνάσιο και να ξεκινήσουμε το μπάσκετ στα Εξάρχεια 1979. Μου είχε φάει τα αυτιά σε τερφόρο Ηλίας στο Τρίτονα, Τρίτονα Β' Αθλική, και όμως στο Τσάκι και Σαγιονάρα και επάνω στο Λόβο του Στρέφη για να ετοιμάσουμε τον μεγάλο αστέρα της δεκαετίας 80, 90, 2000, όσο αντέχαμε. Και όταν βγήκαμε Β' Εθνική, ξέρεις τι μου λέει? Τώρα μου λέει, κάψε τα δελτία. Του λέω, γιατί? Αυτό που θέλαμε το κάναμε. Από εδώ και μπρος είναι μια πόρτα που δεν μας βγάζει πουθενά, μου λέει. Μέχρι τώρα κάναμε το κέφι μας. Τώρα θα κάνουν άλλοι το κέφι τους επάνω σε εμάς. Ναι, αγαπητέ Χαρή, άνοιξε την πόρτα, επήγε στο λαβύρινθο, με τη μόνη διαφορά ότι ο λαβύρινθος μέσα δεν είχε ένα μινόταυρο. Πολλούς μινόταυρους. Τον ένα πίσω από τον άλλον. Τέτοιο συνοστισμό μινοταύρων ούτε σε συγκέντρωση του Αντρέα του Μεγάλου τη δεκαετία του 70. Τα είδες όλα. Και αυτά που είδες για πρώτη φορά να τα περάσουμε στον κόσμο. Ο μεγάλος εχθρός ένα ακόμα δεν είναι η αντιπολίτευση. Δεν είναι καν οι εσωτερικοί διαφωνούντες. Ο μεγάλος εχθρός είναι το κτίνος που λέγεται γραφειοκρατία και που είναι η ίδια η ταυτότητα, ο χαρακτήρας και το ποιόν όλων εκείνων οι οποίοι τη χτίσανε λιθαράκι, λιθαράκι. Καλώς ήρθες απόψε, βράδυ. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάμε λοιπόν να αξιολογήσουμε τα πράγματα. Γιατί από εκείνα που βρήκες είναι τα ίδια τα οποία μας τυρανάνε και τώρα. Και να τα αξιολογήσουμε. Αν μπορούμε να βάλουμε μια κλίμακα, 1, 2, 3, 4. Και ποιος θέλει λίγο και ποιος περισσότερο. Ακριβώς. Πολύ πιθανόν, ακούγοντας ο κόσμος,
να αρχίσει να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται ότι δεν γεννηθήκαμε μόνο για τις ανάγκες μας. Όχι. Νομίζω και αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής. Μίλησες για να αλλάξω προηγουμένως, αλλά η προσφορά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχει κανένα νόημα αλλιώς η ενασχόληση με αυτά. Βλέπω, αγαπητέ Χάρη, σε όλα αυτά τα χρόνια, τη μία μετά την άλλη, αμαρτίες, όλες να παίρνουν άφεση. Η μία μετά την άλλη. Ναι. Σήμερα καθαρίσαμε με τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Έφυγε γι' αυτό. 200 εκατομμύρια οι πράσινοι, 220 οι γαλάζιοι, κάτι οι κόκκινοι, κάτι οι ροζ με τα άσπρα πουά. Τελειώσαμε. Αλλάζουμε ονομασία κόμματος, βγάζουμε κάποιον άλλον μπροστά, ξεχνάμε τον αυτοφοράκι από πίσω και σου λέει μετά, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Ναι. Εγώ βέβαια πιο πολύ από το, από την άφεση αμαρτιών βλέπω ως χειρότερο την επανάληψη των ίδιων και των ίδιων λαθών. Ακριβώς. Δηλαδή αν μπορούσαμε με ένα μαγικό τρόπο να δώσουμε μια τελευταία άφεση αλλά να μην ξανακάνουμε τίποτα, θα το διάλεγα. Έστω αν μου το έδινε αυτό ο διάολος ή ο άγγελος, εν πάση περιπτώσει, μια συμφωνία να κάνω, θα προτιμούσα να δώσω άφεση σε όλους τους προηγούμενους που δεν έχω εγώ προσωπική ευθύνη, αλλά αρκεί να μην τα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Ναι, είναι συνδεδεμένα αυτά. Να καλησπερίσω κι εγώ τον κύριο Θεοχάρη και τον Αντρέα φυσικά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος με κεφαλαία, είναι από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι δικαιολογούν τον τίτλο τους απόλυτα. Και να πω ότι αυτό ακριβώς, αν έχω σκοπό να συνεχίσω την αμαρτία, πρέπει να δώσω άφεση στον προηγούμενο. Δεν είναι η άφεση η οριστική, το σημείο μηδέν που αναφέρεται. Είναι να μπορούμε να συνεχίζουμε τη δουλειά. Ξέρεις γιατί γελάω? Κάποια στιγμή γυρνάει και του λέει ο Καραμαλής, ο 712 δρόμος στο όνομά του και 132 αδριάντες, λοιπόν. Γυρνάει και λέει στον Γιώργο Παπανδρέου, δεν μπορώ, βρε Γιώργο μου, του λέει, δεν μπορώ. Γιατί, του λέει, με σταυρώνουν κάθε μέρα, του λέει. Οπότε γυρνάει και του λέει ο Παπανδρέου, ακούγοντας να μου τη λέει, είσαι ο μόνος σταυρωμένος που δεν επιθυμεί αποκαθήλωση. Κατάλαβες, εκείνο είναι το παιχνίδι. Σου λέει, χρωστάμε τώρα 200. Δεν θα χρειαστούμε άλλα 200 να ξεκινήσουμε να μάλλουμε μπρος τη μηχανή. Να βγούμε, να τάζουμε, να λέμε, εμείς είμαστε εδώ, πάρε από εδώ, πάρε από εκεί. Λοιπόν, πώς θα δουλέψει το μαγαζί? Αυτό βέβαια ισχύει για όλους. Και για τους πρώην και για τους επόμενους. Λοιπόν, έχει τη λογική του. Μέσα στην παράνοιά του. Μα μέσα από αυτές τις λογικές, πού να χτίσεις κράτος? Υπάρχει μέθοδος στην τρέλα, λέει ο Σέξπιρ, οπότε... Ακριβώς. 1,5 εκατομμύριο, λέει, είναι αυτοί που χρωστάνε. Και τι θα κάνεις? Θα μπαγκλαδώσεις το Βαγγέλη, τον Καραφωτιά, γιατί χρωστάκι είναι 250 ευρώ. Τι 1,5 εκατομμύριο, 4,300 είναι τώρα μόνο στην εφορία. 4,3 εκατομμύρια Έλληνες. Όλη η Ελλάδα. Όλοι αυτοί περιμένουν. Είναι λίστα. Όλοι αυτοί χρωστάνε. Είναι οφειλέτες. Αλλά το Σύνταγμα δεν τους προστατεύει πουθενά. Έχουν την ατυχία να είναι πολίτες. Και να μην είναι πολιτικοί. Κάθομαι και τα βλέπω το ένα μετά το άλλο. Και δεν ξέρω πραγματικά ποιο ψάρι να πλώσω να τραβήξω. Από τα τελευταία ψάρια. Δεν πάω πίσω. 2,5 δισεκατομμύρια που χρωστάν τα ΜΜΕ. 2,5. Όχι ένα. Όχι ένα. Έχουμε κι άλλα. Κάτω από το παντελόνι. Κάτω από το πάτωμα. Και βλέπεις. Δεν τρέχει τίποτα. Μία μπουκα έγινε σε ΜΜΕ
και δεν έγινε. Ούτε στο Λαμπρακιστάν έγινε, ούτε στο Αλαφουζιστάν έγινε, ούτε σε κανένα άλλο Ιστάν. Εδώ που κάνουν. Τι χρωστάει αυτός? Τίποτα. Τίποτα. Και είναι έξω. Μέσα βάλτε τον. Μου κάνανε από κάτω δύο δημιουργίες. Μπήκανε πάνω, σπάσανε πόρτες. Πλάκωσε η πόρτα τη μια τη γραμματέα, η άλλη ούρλιαζε από την τουαλέτα. Και πήρα να σηκωτώ στον Τζένο. Άμα είναι αξίριστο, α πούμε, με τα 130 κιλά του, θυμίζει κάτι. Από το τζάκου. Το κατεβάσανε κάτω, το πετάξανε μέσα. Και πήγε ο Γιάννης και παρουσιάστηκε. Πιάστηκε και εμένα, λέει. Αυτόφορο. Τόλμησε κανείς να πει τη λέξη αυτόφορο για τις γάτες των Ιμαλαίων? Γάτες των Ιμαλαίων. Σε αυτές δεν λες αυτόφορο. Σε αυτές γυρνάς και τους λες αδιάφορο. Αδιάφορο. Τι να κάνω, λέω. Λέω για τον πόνο μου, δηλαδή. Την αλήθεια από τον πόνο μου. Αλλά δεν σταματάει. Δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Γιατί δεν φτάνει η ψυχανάλυση και να λέμε τον πόνο μας. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Δράση. Έτσι. Η ενδεκάτη θέση. Πώς την προσδιορίζεις τη δράση αυτή? Γιατί εσύ μπήκες για δράση. Επήγες και ανέλαβες το Υπουργείο το Ταχάου της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Για πες μου λοιπόν. Εγώ όπως την είδα τότε την περίοδο εκείνη τη δράση και ουσιαστικά το ίδιο πιστεύω και τώρα, δεν έχω αλλάξει στάση ζωής. Η δράση ήταν να πάρουμε ένα μικρό κομμάτι της εξουσίας των κομμάτων και ιδιαίτερα του κυβερνώντος κόμματος και να το αφαιρέσουμε ώστε να μπορέσει να αναγκαστεί το πολιτικό σύστημα να βάλει στόχους, να βάλει στρατηγικές, αλλά να σταματήσει μέχρι εκεί. Να μην βάζει και τις προαγωγές και τις καθυλώσεις, αποκαθυλώσεις της θέσης ευθύνης ή τις προσλήψεις ή τις απολύσεις. Άρα αυτή ήταν η προσπάθειά μου, νομίζω. Αυτό όμως σήμαινε και βέβαια συγχρόνως μια συνεχή αναβάθμιση, είτε οργανωτική είτε τεχνολογική είτε σε κάθε επίπεδο, εκπαιδευτική στους ανθρώπους και στις διαδικασίες, για να μπορέσουμε επιτέλους να στρέψουμε αυτό το τη μαούνα, αυτό το βραδικίνητο καράβι που λέγεται δημόσιο και ιδιαίτερα ελληνικό δημόσιο, που είναι ένα καράβι γεμάτο έρμα, να το στρέψουμε, να κοιτάζει τον πολίτη ίσια στα μάτια και να προσπαθεί να του δώσει υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ, βέβαια, έτσι. Αλλά απ' την άλλη έπρεπε με κάποιο τρόπο να θέσουμε τις βάσεις του ποιος είναι ο σκοπός, για ποιο λόγο υπάρχει, για ποιο λόγο υπάρχει υπηρεσία. Θυμάμαι τον καιρό εκείνο, έπαιρνες κάποια μέτρα, τα οποία μέτρα πονάγανε και βγαίναν οι άλλοι, να τα πρωτοσέλιδα, να τα κατεβατά, να ο Δήμπιος, να έτσι. Μικρό Στάλιν ήταν το καλύτερο. Μικρό Στάλιν. Το καλύτερο μου πρωτοσέλιδο. Έστειλες ποτέ στην αστυνομία να κάνει αυτόφορο σύλληψη στον ανεδί ο οποίος σε ονόμαστε Μικρό Στάλιν στην πρώτη σελίδα? Ποτέ. Και όχι απλώς. Από ένα ανέκδοτο αληθινό είναι, απλώς χωρίς ονόματα. Την ίδια περίοδο που η ίδια αυτή η εφημερίδα έτσι με έγραφε για μένα και κάθε δεύτερη μέρα έγραφε κάτι για το τι έκανα, χτυπώσε και έναν άλλον υπουργό. Όχι, έναν υπουργό επίσης. Εγώ ήμουν γραμματέας. Και με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή την εφημερίδα επιτέλους. Δηλαδή δεν έχει αυτός. Για πες, τι έχει, δεν έχει κανένα χρέος, δεν έχει κάτι να στείλουμε το ΣΔΟΕ? Και προφανώς αρνήθηκα να ασχοληθώ και να μπω καν σε αυτή την κουβέντα. Αλλά εκεί μου έδωσε έτσι να καταλάβω ότι κάποιοι σκέφτονται έτσι ενδεχομένως το πολιτικό προσωπικό. Τη δεύτερη μέρα πλακώσανε μέσα. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Από εφορίες, από το ένα, από το άλλο. Φέρτε τα όλα, κατεβάστε τα κάτω. Γιατί όμως αυτή η αντίδραση? Τι προδίδει? Μήπως είναι και ένα προηγούμενο, δημιουργεί ένα προηγούμενο για
κατοπινές. Εκφοβισμός. Νομίζω ότι ιδιαίτερα το κυβερνών κόμμα θεωρεί το δημόσιο και το βλέπει με μια εργαλειακή λογική, έτσι, ως ένα όργανο, ένα εργαλείο για τους σκοπούς του, τους πολιτικούς. Είτε αυτό είναι, ας το πούμε, η πιο light εκδοχή που λέει ότι θα κάνεις τη δουλειά σου ανάλογα με τον εκλογικό κύκλο, αν έχουμε εκλογές, ηρέμησε, μετά τις εκλογές, άντε, ξαμολύσου. Είτε γιατί χρησιμοποιεί ο καθένας την πολεοδομία, το ΣΔΟΕ, το ένα το άλλο, με τη λογική, ας πούμε. Να... Και έχουμε και μια πρωτόγνωρη λογική ολοκληρωτισμού, δηλαδή διαφωνείς μαζί μου, δεν υπάρχεις. Διαφωνείς μαζί μου, σε ισοπεδώνω. Που αυτό είναι λίγο πρωτόγνωρο. Δεν το έχουμε... Να. Δεν το είχαμε παλιότερα, τουλάχιστον. Δεν το έχουμε, δεν το είχαμε, αλλά δυστυχώς είναι οι εποχές αυτές, η γενικότερη ανασφάλεια του κόσμου που οδηγεί σε τέτοιου είδους ολοκληρωτικές λογικές. Καλώς κακώς παγκόσμια, όχι μόνο στη χώρα μας. Ο κόσμος ψάχνει για ισχυρούς ηγέτες, γιατί νιώθει μια γενική ανασφάλεια. Αλλά οι ισχυροί ηγέτες και οι ισχυρές χώρες είναι δυνάμεις αντίθετες. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κατανοήσει εύκολα ο μέσος πολίτης. Ο πολύ ισχυρός ηγέτης που έχει μαζί συγκεντρώσει την εξουσία γύρω από τα χέρια του δεν συμβαδίζει με μια χώρα πολύ ισχυρή. Το είδαμε με τον Ομπάμα, πόσες λίγες εξουσίες έχει ο ίδιος, αλλά πόσο λάμπει μέσα από τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και άμα κατέβεις σκάλες μέχρι τη Ζιμπάμπουε, θα δεις ότι ο Μουγκάμπε έχει την ισχυρότερη, 100 φορές πιο ισχυρός μέσα στη χώρα του από τον πρόεδρο της Αμερικής, και όμως η χώρα του είναι μία από τις φτωχότερες του κόσμου. Βέβαια, δεν θέλω να δικώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν προήρθε από την για πρώτη φορά αριστερά. Προήρθε από τον συνέτερο, ο οποίος ήταν για 12η φορά δεξιά. Ναι, αλλά... Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα, γιατί μια κυβέρνηση έχει μια συνολική πολιτική. Είναι και ζήτημα προσώπων, αλλά όμως είναι και ζήτημα πολιτικό και αρχών εδώ πέρα, έτσι, ηθικά θέματα. Και βέβαια το θλιβερό είναι ότι δεν βγήκε κανείς να καταγγείλει αυτή την Ιωαννίδιο μέθοδο, η οποία θύμιζε την επιδρομή στη βραδινή το καιρό εκείνο. Δεν θέλω το ανευλογήσω το γένο μου, αλλά έστω ένας από αυτούς τους όποιους λίγους το κατήγγειλε ανάμεσα, ήμουν και εγώ, ανάμεσα σε κάποιους έστω λίγους πολιτικούς, που θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν, ό,τι και να έχει κάνει κάποιος, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει με αυτού του είδους μεθόδους. Πάμε να μην προβιάλλημα. Παραπολιτικά 90,1. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Είμαι η Μυρσίνη Λαμπράκη και σήμερα έχω αγοράσει 2 κιλά ζυγούρι, ένα μεγάλο τροφαντό πετινό, ρύζι για πιλάφι και φρέσκο στακοβούτυρο. Και για που το έβαλα, για το μαρουβά, το στέκι των κριτικών γεύσεων που φυσικά μαγειρεύω τα πιο νόστιμα κριτικά φαγάκια. Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Η αλήθεια είναι γυμνή. Εμείς δεν τρεπόμαστε. Ζούμε αληθινά. Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7, με τον Δημήτρη Γιατζόγλου, στα παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Ελλάδα 2017. Επί κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, αστυνομικοί εισβάλλουν σε δημοσιογραφικά γραφεία και συλλαμβάνουν εκδότη και διευθυντή εφημερίδα. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου. Πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους. Απαγορεύεται πάσα συνάθρηση ή συγκέντρωση με κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Είμαστε ακόμα ελεύθερη χώρα. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, πας κυκλοφορών ή στα σοδούς, θα πυροβολείται άνευ προειδοποίηση. Μπορεί να μην έχουν αντιλαχθεί κάποια καμάρια, ιδίως στον πειράτη. Μέχρι νεωτέρας διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία ή στα σοδούς. Αυτό δεν θα περάσει. Πρόκειται για χούντα, η οποία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα. Χούντα είναι, θα περάσει. Παραπολιτικά
δυο φίλοι, καρδιά κίνα, δώσουμε τα χέρια. Επιστροφή στην κουβέντα μας και που να ακούτε, που να ακούγατε αυτά που λέμε στα διαλύματα. Γιατί εκεί μας γίνουν τα καλύτερα. Μετά βλέπουμε το ρημάδι, το μικρόφωνο μπροστά μας και μας πιάζει σε μνίαση. Κλείνει το οπτικό πεδίο γι' αυτό. Κλείνει το οπτικό πεδίο. Άτιμο πράγμα αυτό. Ποτέ δεν μπορεί να πεις αλήθεια επάνω σε αυτό. Άμα λες τη λέξη αλήθεια, σε δαγκώνει μόνο του. Βγάζει και τη δείχνει. Όπου σε πιάσει. Ας γυρίσουμε λοιπόν στα δικά μας. Και πέσανε και διάφορα περίεργα μας για μένα. Πρώτα πρώτα, το παραμύθι του φεύγει το δουνουτού. Ναι. Τι γίνεται χάρη άμα φύγει ο δουνουτού. Άμα φύγει το δουνουτού, νομίζω γυρίζουμε στον Ιούλιο του 2015. Ο Πρωθυπουργός θα κλειστεί σε μια αίθουσα, θα αρχίσουν να τον βαρδίζουν, θα ξανατεθούν τα ζητήματα που είχαν τότε κλείσει, το υπερταμείο να πάει στο Λουξεμβούργο, ο Σόιμπλε θα ξαναβγάλει από το τραπέζι το περίφημο paper που έλεγε ότι δεν φεύγετε για 5 χρονάκια να σας δώσουμε και μια ανθρωπιστική βοήθεια, ξέρω εγώ, να πετάμε φάρμακα από πάνω με τα αεροπλάνα και όποιος θα μπορέσει να τα πάρει, και να βρείτε τέλος πάντων τον τρόπο να λύσετε τα προβλήματά σας και τα ξαναλέμε μετά. Σας κάνουμε και βουταρία από στάρι. Πετάμε από πάνω στάρι, καλαμπόκι, ό,τι μπορείτε να αρπάξετε. Έτσι. Λοιπόν, και άρα λοιπόν νομίζω όχι απλώς θα ξεχάσουμε τα θέματα
και ουσιαστικά θα ξαναπάμε 1-1,5 χρόνο πίσω. Δεν νομίζω ότι τίθεται κανένα θέμα και τώρα πια νομίζω ότι αρχίζει και το συνειδητοποιεί η κυβέρνηση, που ενώ πανηγύριζε πριν από 10 μέρες για αυτές τις δηλώσεις, τώρα πια συνειδητοποιεί πόσο πιο πολύπλοκα θα κάνουν τα πράγματα. Γι' αυτό άρχισε πάλι η κουβέντα για τη δραχμή. Έχει αρχίσει να γαργαλάει δεξιά-αριστερά η κουβέντα. Ρε να το φουντώσουμε. Ρε 70 δισεκατομμύρια είναι αυτά. Αν τα πετάξουμε από το παράθυρο. Η κουβέντα για τη δραχμή νομίζω ότι είναι μια δύσκολη κουβέντα και πρέπει να την πούμε κάποια φορά έτσι ξεκάθαρα, γιατί να σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πέντε πράγματα και μπορούμε να τα πούμε και τώρα. Ναι. Νομίζω το πρώτο είναι το εξής. Το κύριο ζήτημα. Γιατί θέλω να κάνω μια ανοιχτή κουβέντα για τη δραχμή, να φωνάξω και τον Φιλαράκη, τον Κόλμερ, να φωνάξω και ένα το Καζάκι και ένα δύο ακόμα οι οποίοι είναι οι δραχμολόγοι. Έτσι. Ο Κατσανέβας που είναι δραχμολόγοι, για να το κάνουμε μια ωραία κουβέντα και να το δούμε. Ας το ξεκινήσουμε λίγο καταρχήν ανάποδα από ό,τι συνήθως. Εγώ δεν έχω κανένα φετίχ με το ευρώ. Είμαι διατεθειμένος να συζητήσω, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε τι είναι θετικό, τι είναι αρνητικό και αν Χάρη, επειδή κάνει. Επειδή μετράω αυτά που απαντάς. Στη ρημάδα, στο ρημάδι το ευρώ έπρεπε να μπούμε. Όχι, δεν έχω την αίσθηση ότι σίγουρα όχι με τις συνθήκες που μπήκαμε, όχι με τον τρόπο που μπήκαμε. Δεν έπρεπε. Ποιος ήταν ο τρόπος που μπήκαμε? Ο τρόπος που μπήκαμε ήταν ένα, υπερτιμημένος, η ισοτιμία ήταν λαθασμένη. Και δεύτερον, χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί οι ίδιοι για το τι σήμαινε η είσοδός μας. Η είσοδός μας σήμαινε μια αλλαγή οράματος για τη χώρα, σήμαινε σκληρή δουλειά, ενώ είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον μια δεκαετία, για να μην πω παραπάνω, δύο δεκαετίες, τα λεφτά να πέφτουν από τον ουρανό με κάποιο τρόπο, οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ένα το άλλο, ο δανεισμός, μην ξεχνάμε ότι είχαμε ξεκινήσει τη δεκαετία του 70, παρόλες τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, να είμαστε κάτω από το 60% ο δανεισμός της χώρας και καταλήξαμε να είμαστε στο 110-120%. Συνεπώς, υπήρχαν οι δυνατότητες να φουσκώσει αυτό το μπαλόνι, αυτή η φούσκα, και νομίζαμε ότι αυτό ήταν και ένας τρόπος ζωής. Αυτό ήταν λάθος. Έτσι παρουσιάστηκε, βέβαια. Παρουσιάστηκε σαν το σύμβολο της ευμάρειας. Μπορέσαμε και μπήκαμε στο ευρώ. Και άρα τώρα ήρθε ο καιρός πια να που είμαστε στον άκρατο. Ο καταναλωτισμός αυξήθηκε και ποτέ δεν νιώσαμε και την ισοτιμία αυτή τη λανθασμένη. Είδαμε τα 10 λεπτά χωρίς καμία μετάφραση, τα είδαμε μόνο ως 0,1. Ήταν νομίζω εντελώς λανθασμένη η σκέψη και η λογική, οι λόγοι για τους οποίους μπήκαμε στο ευρώ. Αλλά να πω κάτι, με συγχωρείς Αντρέα, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως προχωράει το πολιτικό σκηνικό, δεν βάζει κανείς, δηλαδή όλοι λέμε ότι η διαπλοκή, η διαφθορά και τα λοιπά είναι η σύγκρουση, ότι κανείς δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Δεν βλέπω όμως καμία πολιτική δύναμη να μπορεί να καταγράψει το δικό της πρόγραμμα και με ποια συμφέροντα θα συγκρουστεί. Δηλαδή, ακούμε αόριστα κάποια συμφέροντα, ακόμα και ο Καραμαλής ο νεότερος είχε μιλήσει για τα βατζίδες και στην πορεία δεν είδαμε τίποτα, και δεν μιλάω μόνο για τα συμφέροντα των μεγαλόσχημων. Μιλάω για συντεχνιακά, για συμφέροντα μικρομεσαίων, για συμφέροντα, δηλαδή όλη η κοινωνία έχει σφιχταγκαλιαστεί σε μια αλυσίδα συμφερόντων, στην οποία με κάποια ευχολόγια αντιμετωπίζει ο πολιτικός την κατάσταση. Αν λοιπόν συνεχίσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι εύκολο να χαϊδεύουμε τα αυτιά, και πάλι κάποιες ελπίδες μπορεί να πουλήσει κάποιος, δηλαδή είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός τσιμπάει εντός εισαγωγικών στο ΣΟΡΑ. Αν αυτό το πράγμα συνεχίσει και τα μνημόνια πέφτουν βροχή και τα μέτρα γίνονται χειρότερα γιατί τα πράγματα δεν βελτιώνονται, κάποια στιγμή θα έρθει ο ηγέτης που λέγαμε πριν, το αποτέλεσμα της ανασφάλειας, να μας πάει στη δραχμή και να είναι και ο εθνικός ήρωας. Ναι, εθνικός ήρωας δεν θα είναι. Θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αυτό νομίζω πρέπει να το εξηγήσουμε για να το καταλάβει. Πρώτον, μετά το PSI, καλώς κακώς, τα χρέη μας είναι στο αγγλικό δίκαιο. Άρα δεν σβήνονται. Άρα λοιπόν θα πάμε στη δραχμή και θα μείνουν τα χρέη σε ευρώ και εμείς θα μείνουμε. Γιατί δεν σβήνονται? Δεν μπορούν να. Τι είναι το αγγλικό δίκαιο? Το αγγλικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο το οποίο σημαίνει ότι
θα εκδικαστούν οι αγωγές των ανθρώπων στους οποίους χρωστάμε στην Μεγάλη Βρετανία και θα έχουν δικαίωμα να κάνουν και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων της χώρας μας στο εξωτερικό συνήθως, γιατί στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν τέτοιου είδους κατασχέσεις. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν εμπορικές σχέσεις οι ελληνικές επιχειρήσεις με το εξωτερικό, διότι ακριβώς θα είναι υπό την απειλή αυτή. Δηλαδή να φανταστείτε ότι εισάγει, μάλλον εξάγει η ΔΕΗ ή τα ΕΛΠΕ κάτι, πετρέλαιο στο εξωτερικό, και επειδή έχει μετοχική σύνθεση που ανήκει έστω κατά 35% στο δημόσιο, θα έχει δικαίωμα να κατάσχει σε όποια χώρα κάνει αυτή την εξαγωγή, στα χέρια των τρίτων, τα χρήματα αυτά. Και έτσι ξαφνικά τα ΕΛΠΕ δεν θα πληρώνονται τα ίδια, αλλά θα πηγαίνουν τα χρήματα για το πετρέλαιο στην. Ουσιαστικά είναι τεράστιος κίνδυνος απομόνωσης. Τεράστιος κίνδυνος απομόνωσης. Και να δώσουμε το παράδειγμα της Αργεντινής. Η Αργεντινή ουσιαστικά κούρεψε τα μονομερό στα δάνειά της και έμειναν ελάχιστα τα λεγόμενα holdouts, ελάχιστα ομόλογα τα οποία δεν αποδέχτηκαν όλη αυτή τη διαδικασία. Τους πήγαν μετά από τόσα χρόνια, από το 91, 15 χρόνια μετά, στα δικαστήρια συνέχεια ενάντια, με συνεχείς δίκες στην Αμερική. Εκεί δεν ήταν στο αργεντινικό δίκαιο, ήταν στο αμερικάνικο, και αναγκάστηκαν τελικά και αποδέχτηκαν, τους πλήρωσαν. Έτσι. Οπότε δεν μπόρεσε να ξεφύγει ούτε η Αργεντινή, που για κάποιους ίσως να είναι το μοντέλο. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν κατανοούμε τις γεωστρατηγικές επιπτώσεις κάποιου τέτοιου πράγματος. Ακόμα και αν θέλουμε να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε σε συμφωνία με τις μεγάλες δυνάμεις, τις ευρωπαϊκές και τις ΗΠΑ. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε και τους όρους, ώστε να μην δημιουργήσουμε αναστάτωση, να μην γίνουν πράγματα μονομερός. Δηλαδή, δεν σας πληρώνω ή οτιδήποτε. Που, να το πω με απλά λόγια, σημαίνει μνημόνιο. Η δραχμή, για να πάμε στη δραχμή, θα χρειαστεί να υπογράψουμε ένα νέο μνημόνιο με το Σόιμπλε, αλλά όχι πια ως εταίροι του, αλλά ως κάτι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στους οποίους θα μας βλέπει με υποδιέστερους όρους. Με τους ίδιους όρους δηλαδή που υπογράφει ενδεχομένως ένα μνημόνιο με την Αίγυπτο, την Τινησία ή το Μαρόκο ή τη Λιβύη. Και ο τρίτος λόγος, νομίζω και ίσως είναι και ο χειρότερος από όλους, αν δεν μας φτάνουν αυτά, είναι το γεγονός ότι δεν κατανοούμε ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι οικονομικό. Η κρίση είναι αξιακή, πολιτική, θεσμική, κοινωνική, και νομίζω μόνο κερασάκι στην τούρτα είναι. Αυτά δημιούργησαν και το οικονομικό. Ακριβώς. Και άρα λοιπόν με τις ίδιους ανίσχυρους θεσμούς, με το ίδιο σύνταγμα το οποίο δεν έχει ούτε καν διάκριση εξουσιών, με την ίδια γραφειοκρατία που έρχεται και σκοτώνει την καθημερινότητά μας και την ικανότητά μας να επιχειρήσουμε και να προσπαθήσουμε να προοδεύσουμε στη ζωή, με το ίδιο ανοργανωσιά, με την ίδια ανικανότητα να διαχειριστούμε τα πράγματα, με όλα αυτά λοιπόν τα κοινωνικά και αξιακά προβλήματα, η δραχμή σε τι θα αλλάξει όλα αυτά? Τίποτα θα αλλάξει. Απλώς θα δώσουμε και έναν επιπλέον βαθμό ελευθερίας στο υπάρχον πολιτικό σύστημα να συνεχίσει να κάνει αυτά που έκανε. Και αν θέλετε και μια τελευταία λέξη, η δραχμή είναι η απόδειξη της απολύτου έλλειψης ηγεσίας της χώρας μας. Είναι κάποιες δύσκολες αποφάσεις που δεν υπάρχουν πολιτικοί για να τις πάρουν, γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος. Οπότε σου λέει, δεν πάμε στη δραχμή για να έρθουν από το παράθυρο στους πολίτες. Να ανέβει ο πληθωρισμός, να τους φάει την αξία των χρημάτων τους, αλλά να μην τους το φάω εγώ και έτσι να μην ρίχνει το φταίξιμο σε μένα. Αυτό δηλαδή είναι η πλήρης ομολογία αποτυχίας του πολιτικού συστήματος. Να βλέπει ο άλλος τον ίδιο αριθμό στο λογαριασμό, αλλά να μην έχει την ίδια αγοραστική δύναμη. Με αυτό είναι. Μια κοροϊδία στον κόσμο. Άρα λοιπόν τι είναι? Είναι η ομολογία του πολιτικού κατεστημένου ότι δεν μπορεί να ηγηθεί της χώρας. Τότε ας φύγει. Τώρα σε αυτό που λέει, δεν φταίω, αλλά έρχεται μόνο του. Θυμάμαι μια τοποθέτηση τότε του Σημειωτικού Χρυστοφυλάκη και του Βαρελή αργότερα, η οποία τοποθέτηση μιλούσε για το μεγάλο καλό του ευρώ. Θα πάψουμε να παίρνουμε δάνεια με 15 και 20% τόκους. Θα παίρνουμε εύκολα δάνεια, το οποίο θα μας διευκολύνει να ασκήσουμε την πολιτική μας περισσότερο ανέξοδα. Η σιδηρά λογική
στη μέση. Δεύτερον, εσείς, ο λαός, θα έπαιρνε τα δάνεια με 5, 6 και 7% και όχι με 20, 25 και 30% που παίρνατε μέχρι τώρα. Το εύκολο προσάναμα. Απευθυνόμενο στη Σμαράγδα. Πού ήθελε να κάνεις το σπίτι στο νέο Φάλιρο και σου είπε 30% το έχω. Ενώ τώρα με 6,5% και το σπίτι και η αυλή και ό,τι γουστάρει η ψυχάρα σου. Κοίταξε να δεις τι βάζανε μπροστά η επιχειρηματολογία τους. Η οποία βέβαια στην πορεία εκατέρευσε τελείως. Δεν γύρισε ποτέ κανείς να πει ότι εμείς όταν συζητούσαμε για το ευρώ το 98 είχαμε ένα μάρκο 192 δραχμές. Εμείς το βάλαμε με 345 δραχμές. Απώλεια δηλαδή το 44% της δραχμικής δύναμης η οποία υπήρξε. Ήταν στα χέρια του κόσμου. Ο κόσμος έγινε 44% φτωχότερος χωρίς να το πάρει καμπάνι. Και ήταν όλοι τους χαρούμενοι. Ευτυχισμένοι. Από τη μία αυτό. Ένα χρόνο προηγουμένως. 111 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν τα 43 που παιχτήκανε και καθήκανε στο χρηματιστήριο. Το ένα μπουκέτο μετά το άλλο. Για να καταλάβεις το πώς μπήκαμε. Το ξέραν ότι θα μπούμε. Και 10-15 αλήτες στήσανε το παιχνίδι του χρηματιστηρίου. Γιατί το λέω. Το ξαναλέω πάλι. Βγάζει ο Δόλ με το εκεί. 5,5 χιλιάρικα. Βγαίνει ο Καρατζάς, η Εθνική Τράπεζα, και αγοράζει 100 δισεκατομμύρια με το εκεί του Δόλ. Τι αγοράζει. Το εργοστάσιο οπλικών συστημάτων. Τι αγόρασε. Τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Πού επένδυσε. Σε έναν οργανισμό ο οποίος ήταν ήδη προβληματικός. Τι έγινε. Η μετοχή πάει 88 χιλιάρικα. Πέσανε πάνω οι πάντες. Ουρλιάζανε τα κοράκια απ' έξω. Τα παπαγαλάκια κολοτούμπες κάθε μέρα. Απ' τη χαρά τους. Πώς απαιχθήκανε. Μόνο σε αυτή την ιστορία. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 350 τότε δισεκατομμύρια δραχμές. Ποιος το έχει δει. Ποιος το έχει διαβάσει. Και θυμάμαι, είχε ένα συγχωρεμένο από κάτω εργαζόμενο. Ένα θηρωρό. Και του λέει θηρωρός. Επήρε ο γιος μου μετοχές. Έδωσε 50 χιλιάρικα. Πες το αύριο να πάει να τις πουλήσει. Μα δεν βγάλει τίποτα. Δεν πειράζει. Εσύ πες το να πάει να τις πουλήσει αύριο. Το είπε ο ίδιος ο Λαμπράκης. Για όλα αυτά απολύτως τίποτα. Ναι, αλλά... Δεν έγινε τίποτα. Δεν ακουμπήθηκε κανένας. Τα λεφτά πήγαν σε συγκεκριμένες τσέπες, σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και κανείς δεν μίλησε για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα όλων των εποχών. Κανείς δεν μίλησε για το πώς μπήκαμε μέσα. Βγαίνει ο Μοσκοβισσή, κράζει το Σιμίτι και γυρνάει και του λέει με πλαστά στοιχεία βάλαν την Ελλάδα μέσα. Ενόχλησε κανείς τον Κινέζο. Πήγε κανείς να βρει τον Αμπραβανέλ και να του πει. Τι γίνεται, ρε Λεβέντη. Μη μας λένε όμως και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και μας κουλάνε το δάχτυλο όταν και οι ίδιοι έχουν κάνει τι έχουν κάνει τέρατα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, μέχρι ένα σημείο αποδέχομαι και το αυτό μαστίγωμα. Λοιπόν, από ποιους. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Μήπως όμως ένας από τους λόγους, το θέτω ως προβληματισμό, για τους οποίους δεν μπορούμε να βρούμε ποτέ άκρη, είναι γιατί συνέχεια ψάχνουμε ποινικές ευθύνες. Και αρχίζουμε τις αμφιβολίες και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική και να κάνουμε αυτό που έκανε η Νότια Αφρική. Δηλαδή. Να κάνουμε μια επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης και να ψάξουμε
ηθικά να πούμε ότι κάποιος έχει κάνει κάτι μεμπτό. Να πάρουμε και να αποδεχτούμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων για το πώς γίνονται τα πράγματα και να ελεγχθούν κατά το καλύτερο δυνατό και να αφήσουμε όλους στην χλέβη, εν πάση περιπτώσει, του κόσμου. Και να μην καθόμαστε να προσπαθούμε να δώσουμε ποινικές ευθύνες και συνέχεια αποτυγχάνουμε λόγω αμφιβολιών. Και τέλος πάντων, να κοιτάξουμε κάποια στιγμή και μπροστά, ρε παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, επέλεξα να είμαι σήμερα με τον κύριο Θεοχάρη στην κουβέντα. Μου είχε πει καιρό να έρθω και τα λοιπά και είπα να έρθω με τον κύριο Θεοχάρη. Γιατί περιμένω να ακούσω, να πάμε λίγο μπροστά. Έτσι. Δηλαδή, αν πάρουμε τον κόσμο, δεν πάρουμε μόνο τους πολιτικούς, πάρουμε τον κόσμο, okay, δηλαδή ότι έπαιξε ο άλλος στο χρηματιστήριο, γιατί άκουσα από το Σιμίτη ότι το χρηματιστήριο θα ανεβαίνει και ανέβηκε και θα ανέβει κι άλλο. Δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος τυχαίος. Δεν είναι αθώος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο έπαιξε γιατί ζήλευε το κέρδος του διπλανού του, παρά γιατί άκουσε το Σιμίτη να λέει ότι το χρηματιστήριο θα πάει καλά. Δεν είναι άμερος ευθυνών ο κόσμος, είναι καθρέφτης η πολιτική, δεν λέω κάτι καινούριο. Υπάρχει ένα, όλη η διαφθορά είναι ένα προϊόν συναλλαγής πολιτικού και πολίτη. Ο πολιτικός μπορεί να παίρνει ένα μεγαλύτερο μερίδιο και ο πολίτης να παίρνει ένα μικρότερο μερίδιο, αλλά πάντως είναι μια συναλλαγή. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σήμερα και το πού πάμε και το πώς μπορούμε να πάμε. Έτσι. Ναι, και... αυτό έχει σημασία. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί η Σμαράγδα θα κάνει τον Φον Κάρα για να δω και 5 λεπτά, χέρια πάνω, χέρια κάτω, σταματάτε τα δουλειά, να μπουν τα βιολοντσέλα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Λοιπόν, όλη η παραμυθολογία ότι εντός Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, θα βρούμε την άκρη μας για να πάμε παραπέρα. Παραμένει κυριολεκτικά έολη. Αν χάσουμε το Φεβρουάριο, βέβαια, πρακτικά πάμε στο Μάιο. Γιατί Μάρτιο μπαίνουμε στην... δεν υπάρχει καν βουλή στην Ολλανδία. Έτσι, έχουμε τις εκλογές της Ολλανδίας. Απρίλιο μπαίνουμε στη Γαλλία, σε αντίστοιχα ζητήματα και μετά... Τι γίνεται, Μάιο. Χάρη μετά από αυτό. Πες ότι Μάιο μήνα δεν έχει βγει τίποτα. Έχουμε πρόβλημα. Ιούλιος είναι ο απότατος μήνας που θα αντέξουμε. Και αυτό είναι συζητήσιμο. Από το Μάρτιο και μετά θα αρχίσουν να σφίγγουν τα δημόσια οικονομικά. Ο μήνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολη οι επόμενοι μήνες. Θα σταματήσει να πληρώνει οτιδήποτε. Το δημόσιο θα αφήσει απλήρωτα τους προμηθευτές, τους φόρους, τα πάντα. Συντάξεις. Όχι, συντάξεις μισθοί, ακριβώς σε μια προσπάθεια να πληρώσει μόνο συντάξεις μισθούς, δεν θα πληρώνει τίποτα άλλο. Εγώ έχω την αίσθηση, περιμένουμε τα στοιχεία, η κυβέρνηση έτσι τηρήσει, γίνει χθίως, νομίζω ότι ο Δεκέμβριος δεν πήγε τόσο καλά στα έσοδα, γιατί συνήθως έβγαζε κάποια... ναι, κάποιες διαρροές γύρω στις 4 του μηνός και δεν έχει κάνει τίποτα αυτή τη φορά. Και συνεπώς, αν τα έσοδα συνεχίσουν να μην πηγαίνουν καλά τους επόμενους μήνες, ίσως έρθει και νωρίτερα ο τείχος, ας πούμε, στον οποίο θα χτυπήσει η κυβέρνηση. Και από εκεί πέρα, εντάξει, πτώχευση, δεν ξέρω, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Νομίζω είναι ένα απευθέω σενάριο, το οποίο πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη, δεν τίθεται θέμα. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι θα πάμε σε μια... και αυτό είναι εκτίμηση, δεν είναι ούτε πολιτική κριτική οτιδήποτε, μια εκτίμηση κάνω, ότι δεν έχει περιθώριο να μην συμφωνήσει η κυβέρνηση και θα πάει να κάνει, να χορέψει ένα τσάμικο, να το πω έτσι κάτω, κοινώς λεγόμενο, να κάνει μια φασαρία, να πει ότι εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα, αλλά τελικά θα αποδεχτεί τους όρους της συμφωνίας. Ποια συμφωνίας? Την αξιολόγηση, δηλαδή ουσιαστικά... να αποδεχθεί να μειώσει το φορολόγητο. Το φορολόγητο. Ναι. Ήδη έχει αρχίσει και συζητάει για 7.000, που σημαίνει αποδέχεται τη μείωση, άρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης το ακριβές ποσό, πρώτο. Ο κόφτης να γίνει πιο γρήγορος, όχι στο Μάιο, αλλά ίσως Ιανουάριο-Φεβρουάριο, κάθε έτος, πιο συγκεκριμένος, όχι σε δαπάνες καταναλωτικές, και εδώ το επιχείρημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου νομίζω είναι ισχυρό. Σου λέει τα μισά σου λεωφορεία δεν δουλεύουν, τα νοσοκομεία σου δεν έχουν γάζες και εσύ θα κόψεις προμήθειες. Ποιες προμήθειες? Έχει πια φτάσει στο κόκαλο, δεν είναι λίπος αυτό που κόβεις. Κόβεις πραγματική ιστό. Άρα πρέπει να κόψεις άλλες δαπάνες και δυστυχώς αυτό σημαίνει μισθή συντάξεις. Και τέλος,
τις συντάξεις της ΥΕΙΣ με την λεγόμενη προσωπική διαφορά. Δηλαδή, ο υπολογισμός ο ενιαίος που έχει ψηφίσει ο κ. Κατρούγκαλος λέει ότι αν η σύνταξή σου μειώνεται, ειδικά για σένα, ειδικά για σένα, δηλαδή ο νέος συνταξιούχος με τις ίδιες προϋποθέσεις που βγαίνει εκείνη τη στιγμή θα πάρει την χαμηλή σύνταξη, εσύ όμως θα πάρεις μια λεγόμενη προσωπική διαφορά που θα την κρατήσεις στο ίδιο επίπεδο με αυτό που έπαιρνες. Εδώ γίνεται... Η παλαιή συνταξιούχη τώρα. Ακριβώς. Γίνεται λοιπόν η συζήτηση, αυτό να κοπεί και ουσιαστικά να εξισωθούν παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι. Αυτή νομίζω είναι η όρη της συμφωνίας όπως έχουν τεθεί και στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο υπέγραψε ο Πρωθυπουργός. Και όσο χρόνος κυλάει, θα έχουμε χειρότερα από όλα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά τέλος πάντων, πάμε λίγο μπροστά. Μια και έχουμε έναν νέο άνθρωπο, έναν νέο πολιτικό κοντά μας, να μας πει που βλέπει το φως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Μετήχε σε ένα πολιτικό σχηματισμό το ποτάμι, το οποίο ευαγγελίστηκε πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ο κόσμος κάπου έδειξε να μην πιστεύει αυτό το πράγμα. Τα εκλογικά ποσοστά συρρυκνώθηκαν. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν ήταν η χαρισματική προσωπικότητα του Θεοδωράκη, που ψάχνοντας για το σωτήρα που λέγαμε πριν, αποδείχθηκε ότι δεν είναι ο σωτήρας που περιμένανε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν οι διαφωνίες οι δικές σας είναι πιο οργανικές, δηλαδή πιο διαφορετικού επίπεδου. Νομίζω ότι το ποτάμι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, με την έννοια ότι υπήρχε ένα τεράστιο κενό, υπήρχε και η αποτυχία των 58 και ήταν και πολύ κόσμο καινούριο και... Ακριβώς. Και αυτό είναι το θετικό που έφερε στην πολιτική σκηνή και νομίζω ότι πάνω κάτω εκεί σταματάνε τα θετικά. Το ποτάμι έπρεπε να εκφράσει τους ανθρώπους οι οποίοι λένε «Δεν αντέχω πια με αυτό το πολιτικό κατεστημένο» και για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να φέρεις μια ανανέωση. Νέο κόσμο να μπει μέσα, να αιματώσει ξανά επιτέλους το πολιτικό προσωπικό. Όπως είπαμε, το έκανε στο 120% εγώ θα έλεγα, 100%, και αυτό είναι χάρη στη χαρισματική προσωπικότητα του Σταύρου Θεοδωράκη. Ο Σταύρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... είχε ιδιαίτερα τότε, μην τον κρίνουμε, ειδικά στην αρχή, μια τεράστια λάμψη την οποία την έφερνε ως δημοσιογράφος στη σκηνή και μας έκανε όλους να πιστέψουμε, περιέγραψε και ένα ρόλο για τον εαυτό του πολύ διαφορετικό από ό,τι στην πραγματικότητα υλοποίησε, έτσι, ότι θα είναι ο μαγνήτης, θα φέρει τους ανθρώπους, θα προσπαθήσει να βοηθήσει, να ξεκινήσει κάτι και μετά θα το αφήσει να ανοίξει τα φτερά του. Στην πράξη δεν το έκανε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα, όπως έγραψε ένας εθελοντής του ποταμιού, ο οποίος έφυγε και παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες, πριν από 2-3 μέρες, έγραψε στο Facebook ότι εντάξει δεν αντέχω άλλο και θα φύγω, αλλά ο Σταύρος το έφτιαξε, το μεγάλωσε, το μίκρινε και στο τέλος θα κλείσει και την πόρτα. Καλώς κακώς είδε όλη την πορεία του. Ο κόσμος λοιπόν... Μπέρδεψε το κλάδεμα, με το μάδημα. Μεγαλώσαν τα φτερά και του λένε για να μεγαλώσει το δέντρο πρέπει να το κλαδεύουμε. Άμα του κόψε τα φτερά, μετά έγινε το αετόπουλο κοτόπουλο. Λοιπόν. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε είναι εκτός από το νέο κόσμο επιτέλους για να δώσουμε νέο αίμα, χρειάζεται όμως και ένα νέο μήνυμα. Χρειάζεται και κάτι να δώσουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, ένα νέο όραμα, μια νέα πνοή, ένα δρόμο μπροστά, ο οποίος θα είναι δρόμος, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Η χώρα χάνει εθνική κυριαρχία με 100 διαφορετικούς τρόπους. Δεν μιλάω μόνο για το υπερταμείο και το γεγονός ότι ο ESM από το Λουξεμβούργο μπορεί μονομερώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να κατάσχει περιουσία του υπερταμείου αν δεν πληρώσουμε μία δόση στον ESM. Χάνουμε εθνική κυριαρχία όταν φεύγουν τα παιδιά μας. Όταν οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα, δηλαδή φεύγουν σπουδαγμένοι, πληρωμένοι από εμάς, όταν φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες, την εμπειρία, τη θέληση, την όρεξη να δουλέψουν, να παράγουν και να μεγαλώσουν τη χώρα στην οποία ζούνε και τα προσφέρουν όλα αυτά στο εξωτερικό, όταν χάνουμε κυριαρχία, όταν συρρυκνωνόμαστε αριθμητικά ως έθνος. Χάνουμε κυριαρχία όταν 70 χρόνια εκείνες τις 50 βραχονισίδες
δεν βάλαμε 100 βοσκούς με πρόβατα και δεν φτιάξαμε εκεί τις τάνες και τις προϋποθέσεις να βγάζουν και ωραίο κρέας και μια χαρά τυριά. Τι ήτανε, τι ήτανε, 100 βοσκούς επιχορηγής. Σου λείψανε τα 10 εκατομμύρια ευρώ να πας να τους εγκαταστήσεις μαζί με τα πρόβατα και τις τάνες και τους εργαζόμενους? Τι ήτανε μωρέ? Όχι. Για να κατοχυρώσεις τα νησιά που σήμερα τι σου λέει? Άμα τολμήσεις και βάλεις κάτοικο εκεί, σου έκοψα τον κόλο. Έτσι σου λέει. Χάνουμε κυριαρχία και εκεί. Και κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα. Ναι. 70 χρόνια. Εκεί είναι προφανής η απώλεια, δηλαδή το ότι απειλήσε με την απώλεια, αλλά αυτό που αναφέρει τώρα ο κ. Σοχάρης για τους νέους που φεύγουν έξω επίσης. Κάνουν τα παιδιά τους. Ναι. Κάνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Δημογραφικά συρρυκνωνόμαστε. Αυτό είναι απώλεια κυριαρχίας. Βέβαια. Και φεύγει και ένα υλικό. Δεν λέω ότι αυτοί που μένουν μέσα δεν είναι επίσης πάρα πολύ καλοί και σπουδαγμένοι κτλ. Αλλά σίγουρα αυτοί που έχουν μεγαλύτερη διεκδικητικότητα, μεγαλύτερο θάρρος, μεγαλύτερη. Αυτοί είναι αυτοί που θα πάνε να διεκδικήσουν τη μοίρα τους. Αυτό το που είναι ιδανικό πυλός για να μπορέσεις να φτιάξεις μια ανάπτυξη, αυτό το πράγμα το χάνεις. Εδαφική ακεραιότητα, Αντρέα, είναι και η επιστολή Τσακαλώτου. Είναι μια πόλη εθνική ακεραιότητα. Όταν λες συγγνώμη, παρακαλάς για να περάσεις ένα μέτρο να δώσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους ένα ποσό. Να κάνω και ένα άλμα έτσι λίγο φιλοσοφικό στο κενό. Χάνουμε και εθνική κυριαρχία όταν η οικουμενικότητα της ελληνικής σκέψης αντικαθίσταται με την ανασφάλεια και τη συρρήκνωση. Όταν ξεκινήσαμε και ήταν Έλληνας ο οποιοδήποτε μετέχει της ελληνικής παιδείας και καταλήγουμε στο να κάνουμε τεστ DNA για να δούμε αν είσαι Έλληνας ή μετανάστης και πώς και τι. Να θυμίσω πριν από μερικά χρόνια για το αν οι αριστούχοι πρέπει να έχουν την ελληνική σημαία ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι αυτό Ελλάδα ή μήπως τελικά μόνοι μας συρρυκνώνουμε την Ελλάδα που θα έπρεπε πνευματικά τουλάχιστον να αγκαλιάζει όλη την υφήλη. Τι είπε ο Κλίντον? Ήρθε εδώ. 2000 καθίσαν από κάτω, οι πάντες, τα βατζίδες, μεγαλοπολιτικοί, δεν έλειψε κανένας. Και στην πρώτη θέση, ο Σιμίτης και ο Σιμωμίτης. Τι γεννάγε, λέει ο Αμερικάνος. Είμαστε όλοι Έλληνες. Επανέλαβε τη μαγική φράση του Σέλεϊ. Που γεννάγε, σου λέει, πατρίδα μας είναι αυτό το χώμα που πατάμε. Μας τα δώσατε όλα, στην τελευταία λεπτομέρεια. Παιδεία, τέχνη, θέατρο, αθλητισμός, δημοκρατία, φιλοσοφία, μαθηματικά, επιστήμη, οικονομία, νομικά. Τα πάντα μας τα δώσατε στην τελευταία λεπτομέρεια. Άρα, αφού έγινε τρόπο ζωής μου και μου έδωσε και 70.000 λέξεις, για να αποκτήσω λεξιλόγιο και να χτίσω συντακτικό, τι είμαι? Έλληνας. Και ποιος είναι αυτός? Εκείνη την ώρα, ξέρεις που πήγε ο Σιμίτης? Είναι ένα και 40, έγινε 85 εκατοστά. Γιατί απαγόρευε στους υπουργούς του να χρησιμοποιούν φράσεις από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Με δυσαρεστεί πάρα πολύ να βλέπω να επικαλείστε εκείνο τον άθλιο τον Σοκράτη, τον ασύμπαντο Επίκουρο και τον γελίο Αριστοτέλη. Αυτή ήταν η στάση του Έλληνα ετός παραθέσεως πολιτικού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για το Κυπριακό. Τους δίνουμε το 28,8%. Εδώ και έναν αιώνα, 120 χρόνια, μιλούσαμε για το κριτικό. Στην Κρήτη, η παρουσία των Τουρκοκριτών ήταν σχεδόν διπλάσια από τους λεγόμενους Τουρκοκύπριους. Το καιρό εκείνο, η Κύπρος ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την πίβα της Αυτοκρατορίας,
η Κρήτη. Και βέβαια έπρεπε ο κρητικός λαός με τον κατάλληλο ηγέτη να κερδίσει την ανεξαρτησία του. Και την κέρδισε. Και ενσωμάτωσε το νησί με τη μητέρα Ελλάδα. Γιατί είχε ένα Βενιζέλο. Σήμερα στην Κύπρο, περνώντας όλοι οι ασήμαντοι της τελευταίας 4-5 ετίας, μεγάλοι εθνάρχες και του πρωτού τα 9 μέρα, και εκεί κάνει ο άλλος, ο Ανδρέας ο Μεγάλος, ένα τάφο στο πρώτο νεκροταφείο, μια μισή φορά μεγαλύτερο από το κενοτάφιο των Πεσόντων στους Βαλκανικούς πολέμους. 25.000 Ελληνόπουλα που απελευθέρωσαν όλη τη Βόρεια Ελλάδα αξίζανε για πολύ μικρότερο τάφο από τον τεράστιο, μεγάλο. Λοιπόν, και πάμε σήμερα να διεκδικήσουμε αυτό. Είναι ο ίδιος λαός. Είναι ο ίδιος στόλος που ο Κουντουριώτης του έλεγε, εγώ στο Αιγαίο δεν θα αφήσω ούτε ψαρόβαρκα τουρκική. Τώρα πάω να πάρω το μούδρο. Και έκλεισε τον τουρκικό στόλο για 32 χρόνια. Δεν ξαναβήκε τουρκικό πλοίο έξω. Στο καιρό το δικό μας, τι έκανε ο μεγάλος Σαραπάκης. Ο γίγας Σαραπάκης. Γύρισε πίσω τα υποβρύχια. Έφερε πίσω τα τιτορπιλικά. Και εξαφάνισε τον ελληνικό στόλο απέναντι σε μια ανύπαρτη άρρωστη αρμάδα. Είναι θέμα ηγετών. Είναι θέμα ηγετών εντελώς και πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Ο Βενιζέλος που αναφέρατε δεν είχε καλύτερο λαό. Όχι. Την εποχή που ένωνε... Φόρεσε ο Παναγιώτης ο Μαζαράκης το χακί το 1911... με τον Κανάρη και με τον Σταύρο και το βγάλανε πότε? Το 1926. 15 χρόνια στο χακί για να γίνει η Ελλάδα αυτή που έγινε. Άρα έχει καλύτερο όταν, λόγο. Ναι, όχι. Διότι όταν ένωνε την Κρήτη με την Ελλάδα, στο Σύνταγμα είχαμε διαδηλώσεις. Το βασιλικό. Έξω οι ξένοι. Η Κρητική ήταν ξένη. Όξο, όχι έξω. Όξο ή ξένοι. Αυτό ήταν το σύνθημα. Δηλαδή, καμιά φορά και ενάντια, όχι καμιά φορά, η ηγεσία αυτό είναι. Έτσι. Και η ηγεσία, ας μην ξεχνάμε, ότι είναι μια μορφή εξαπάτησης. Δεν είναι τίποτα άλλο. Παίρνει ο οδηγός μια ομάδα να την ανεβάσει στο βουνό και τους λέει, παιδιά, 2 ώρες δρόμος είναι. Δεν είναι τίποτα. Και πάνε και πάνε και πάνε και περνάνε 2 ώρες. Μα πού αυτό τώρα, να, φτάνουμε. Αλλά είναι μια εξαπάτηση στην οποία βγάζει δυνάμεις ο άλλος που δεν ήξερε ότι έχει. Γιατί αν του πεις την πραγματική δυσκολία θα πει όπ και θα κάτσει κάτω στη βάση. Δεν είναι μια εξαπάτηση προς όφελός του. Και εμείς μπερδέψαμε την ηγεσία επειδή ακριβώς έχει αυτού του είδους την εξαπάτηση και βάζουμε τον κάθε ψεύτη. Σήμερα βέβαια είναι και λίγο διαφορετικές οι συνθήκες. Δηλαδή σήμερα μιλάμε για μια παγκοσμιοποίηση στην οποία θέλουμε να είμαστε ή δεν είμαστε. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και εγώ που έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία, ηλικίες 10 με 25 χρονών είναι μπροστά σε μια οθόνη είτε για δημιουργικούς είτε για αποχαυνοτικούς λόγους. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι παράμετροι που έχουν αλλάξει την κοινωνία, εγώ δεν νιώθω ότι οι σύγχρονοι πολιτικοί το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή και η γραφειοκρατία που μιλάει ο Ανδρέας, αν υπήρχε, έγινε μια προσπάθεια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πολύ θετική. Να πούμε τα θετικά τα οποία υπήρξαν σε αυτά τα 8 χρόνια. Έτσι, υπήρξαν και θετικά. Δεν βλέπω όμως τον πολιτικό να μπορεί να ενδιαφέρεται για τον νέο από 10 ως 25 ετών. Για να τον καταλάβει, για να τον κατανοήσει, για να παίξει τη διαφορετική συχνότητα που πια εκπέμπει εκείνος. Δηλαδή, η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η οθόνη μπροστά μας. Και αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω ότι ο πολιτικός δεν το αντιλαμβάνεται και πηγαίνει σε παλιές συνταγές, μιλάει για τα πολιτικά κόστη και τι έκανε, ας πούμε, ο Παπανδρέου, ο οποίος δεν εξήγησε επαρκώς τον κόσμο
την ανηφόρα αυτή τη διαδρομή που έχουμε να κάνουμε, ή τέλος πάντων σε μια κατάσταση σοκ, βγαίνοντας και έχοντας το 40% του λαού που θα μπορούσε εκεί να δώσει μια κατάσταση που πραγματικά υπήρχε και να προχωρήσει μια ιστορία μεταρρυθμίσεων. Τι έκανε ο Σαμαράς, τι έκαναν, όλοι αυτοί δεν εισπράξαν ένα τεράστιο πολιτικό κόστος και μπήκαν στο περιθώριο και βγήκαν οι καινούργοι να πάρουν αυτό το πολιτικό κόστος και τι κάνει σήμερα ο Τσίπρας. Και υπάρχει αυτή η αλληλοδιαδοχή και η χώρα να πηγαίνει πίσω. Και οι μεταρρυθμίσεις που είναι συγκρούσεις ουσιαστικά με συμφέροντα, γιατί ακούγεται σαν κάτι όμορφο και κάτι καλό, αλλά στην πραγματικότητα είναι συγκρούσεις με συμφέροντα. Είναι ρήξεις. Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν προχωράνε καθόλου. Ναι. Δυστυχώς η τεράστια κρίση της μεταπολίτευσης της χώρας έχει τελειώσει. Ένας ολόκληρος κύκλος. Σημαντικός και κατά την άποψή μου έχουν τελειώσει δύο κύκλοι. Ο πρώτος κύκλος είναι ο κύκλος μεταπολίτευσης αυτής της τεσσαρακονταετίας. Και ο δεύτερος κύκλος είναι ο κύκλος της Βενιζελικής Επανάστασης. Δηλαδή ήρθαμε 100 χρόνια μετά και κλείνει και εκείνο το όραμα και εκείνη η λογική και πρέπει να φτιάξουμε κάτι άλλο για τον 21ο αιώνα. Είναι ένα τεράστιο, πολύ δύσκολο έργο για τη χώρα μας. Και άρα καλώς κακώς πρέπει να μην το υποτιμήσουμε. Δυστυχώς όμως συμβαίνει συγχρόνως με την τέταρτη τεράστια κρίση του καπιταλισμού. Και δυστυχώς πέφτει δηλαδή πάνω σε μια παγκόσμια αναταραχή, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη να την ξεπεράσει όλος ο κόσμος. Η κρίση του καπιταλισμού περίπου είναι η κρίση του 1848 που γέννησε τον Μάρξ, γέννησε πολύ, τα κινήματα. Πολύ χειρότερη. Ναι, γέννησε τα κινήματα. Πολύ χειρότερη, γιατί η φούσκα πια, ναι, η φούσκα, η άειλη οικονομία, αυτό το οποίο το εντάσσουμε στη λογική της οικονομίας και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία φαντασίωση, είναι 8 φορές μεγαλύτερη από την πραγματική οικονομία. Δυστυχώς έχει περιγράψει ένας Γάλλος αρχιτέκτονος και φιλόσοφος, έγραψε βιβλία ο Βερίλιο, ο οποίος αναφέρει ακριβώς αυτή την, το παράδοξο, το πιο υλιστικό σύστημα που είναι ο καπιταλισμός, να έχει φτάσει στη φάση της πλήρους αποϊλοποίησης του. Έτσι. Να έχει γίνει όλο αριθμή και σε κάποιους υπολογιστές και κάποια ηλεκτρόνια και να μετατρέπουμε τα πάντα μέχρι και την ερωτική μας ζωή σε κάποια βίντεο, σε κάποια... Πάμε ένα μικρό διάλειμμα. Παραπολιτικά 90,1. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Είμαι η Μισή Λαμπράκη και αναρωτιέμαι, ξέρετε πώς γίνεται το κριτικό πιλάφι, εκείνο το χυλωμένο που έχει ζυγούρι, πετινάρι και φρέσκο στα κοβούτυρα από πάνω? Εγώ ξέρω, αλλά δεν θα σας πω, θα σας το μαγειρέψω. Στο στέκι των κριτικών γεύσεων, το Μαρουβά στη Νέα Σμύρνη. Σας περιμένουμε για κάτι διαφορετικό και φυσικά κριτικό. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Ο Νη Σίγμα, κατά κόσμον Νίκος Αμοήλης, δηλαδή εγώ ρε παιδιά για να μην μπερδευόμαστε, επιστρέφω στο μικρόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 για να σας τα λέω όλα με τον Νί και με το Σίγμα. Καθημερινά θα τα λέμε όλα για δόσεις, υποδόσεις, έμφυα, φόρους, εργασιακά, ασφαλιστικά, ό,τι συμβαίνει τέλος πάντων στην οικονομία και την πολιτική. Με τον Νί και με το Σίγμα, κάθε απόγευμα 5 με 6 στα Παραπολιτικά. Παραπολιτικά 90,1. Ελλάδα 2017. Επί κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, αστυνομικοί εισβάλλουν σε δημοσιογραφικά γραφεία και συλλαμβάνουν εκδότη και διευθυντή εφημερίδα. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου. Πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Είμαστε ακόμα ελεύθερη χώρα. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, πας κυκλοφορών εις τα σωδούς, θα πυροβολείται άνευ προειδοποίηση. Μπορεί να μην έχουν αντιλαχθεί κάποια καμάλια, ιδίως στον πειράτη. Μέχρι νεωτέρας διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς. Αυτό δεν θα περάσει. Πρόκειται για χούντα η οποία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα. Χούντα είναι, θα περάσει. Αργά, αργά, βαριά, βαριά, σ' ακούω στο
σκοτάδι. Το κουρασμένο βήμα σου να σε. Επιστροφή λοιπόν και πάλι σε αυτή την ιδιαίτερη κουβέντα που έχω με τον Χάρη το Θεουγάρη και κοντά μου τον Ηλία του Παπαφλωράτου, τον φίλο μου και συνεργάτη μου, και αγαπητέ Χάρη, αυτή τη στιγμή έχουμε και κάποιες ανακατατάξεις. Θα είχε όλα η Μαριωδή, τώρα βγήκε και ο ΚΑΠ και αποφάσισε να ανταμώσει και να χορέψει ένα αργεντίνικο τακό μαζί με τη Φόφη. Τώρα πήραν την απόφαση να ενωθούν, να ανταμώσουν σε μεγάλη αίθουσα, ξαναείδα και πάλι να παρελάβουν όλος ο θείασος των τελευταίων 50 ετών. Τι σηματοδοτεί αυτή η επανένωση? Ναι, είναι μια ενότητα της, δεν ξέρω πώς να το πω, της πασοκικής οικογένειας, έτσι. Η άσωτη, όσοι είχαν φύγει. Και οι άσωστες κόρες. Ξαναγύρισαν. Αυτό έχει τη σημασία του, έτσι. Δεν θέλω να το παραγνωρίσω. Είναι γεγονός. Το χώρο, αλλά νομίζω κανένας ότι... από αυτούς έχει αναγνωρίσει
τα λάθη τα οποία έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει από το, συνολικά από το πολιτικό σύστημα την αναγνώριση αυτών των λαθών. Και δυστυχώς δεν την έχουμε δει από αυτούς που τα έπραξαν, αλλά δεν τη βλέπουμε και από αυτούς που τα επαναλαμβάνουν άκρητα. Δηλαδή, εάν δεν τα αναγνωρίσουν και οι υπόλοιποι, αν έρθω εγώ και πω παιδιά θα είμαι διαφορετικός και στην πραγματικότητα πάω και αντιγράψω καρμπών το manual της διακυβέρνησης της μεταπολίτευσης, τότε δεν έχω κάνει τίποτα. Ήταν νομίζω μια... ότι η ενότητα είναι σωστό, είναι κάτι που χρειάζεται, ο κατακαιρματισμός δείχνει ένα πρόβλημα, όμως δεν φτάνει. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται και κάτι άλλο, χρειάζεται ανανέωση και ακόμα δεν την έχουμε δει. Το 95% από αυτούς που μπήκαν μέσα είναι μεταξύ φθοράς και θανάτου. Επανήλθανε και πάλι όλα τα κουρασμένα παλικάρια. Είχαν ρωτήσει κάποτε τον συγχωρεμένο τον Στεφανόπουλο, του είπανε, πέστε μας λέει τη γνώμη σας, θα μπορέσει να ανακάμψει η χώρα. Και προς τιμή του Γεννάγη λέει, με αυτό το πλήρωμα, το σκάφος Ελλάς εβούλιαξε, δεμένο μέσα σε λιμάνι. Με το ίδιο πλήρωμα το βγάζεις με 12 μποφόρ να περάσει τον Ελληνικό ωκεανό και με ρωτάτε αν θα τα καταφέρουν. Δεν είπε τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Αλλά νομίζω με 5 λέξεις περιέγραψε όλο το μπάχαλο το οποίο ζούμε. Να. Τώρα που είπες Κωστή Στεφανόπουλος, και πριν που μίλαγες για τον Γιώργο τον Παπανδρέου που επιστρέφει στο Πασόκ, στο μυαλό μου ήρθαν δύο λέξεις, μια έννοια η οποία χαρακτηρίζει πάρα πολύ την πολιτική ζωή, είναι η πολιτική επιβίωση. Δηλαδή κάποιος που είναι εκτός Βουλής κινδυνεύει να μην ακούγεται, να ξεχαστεί, να ενταχθεί σε ένα προηγούμενο σύστημα, και αυτό είναι ένας φόβος. Εγώ απευθύνομαι λοιπόν στον κύριο Θεοχάρη και λέω, τι κάνουμε, τι σκέφτεστε για το μέλλον, και λίγο να μας μιλήσετε για τη δημοκρατική ευθύνη που πολλοί κόσμος πίστεψε ότι εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Ποια προοπτική βλέπετε εσείς, και ο Κωστής Στεφανόπουλος που κολλάει ήταν ένας από τους λίγους που δεν φοβήθηκε την πολιτική επιβίωση, αποφάσισε να φύγει, να σταματήσει όταν κάποια πράγματα δεν του ταιριάζανε, δεν του πηγαίνανε. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που τελικά μπόρεσε και προσέφερε, αναγνωρίστηκε αυτό που προσέφερε, να, και όλη την πορεία. Βέβαια, βλέπουμε αυτόν που πέτυχε αποχωρώντας. Δεν βλέπουμε πολλούς άλλους οι οποίοι αποτύχαν αποχωρώντας. Δηλαδή, ναι, που καθίσανε στον πάγκο για κάποια εποχή. Νομίζω ότι και το πέτυχε είναι μια σχετική έννοια, έτσι. Πέρασε και αυτός κύματα. Πάρα και... πολλά, πάρα πολλά. Ακόμα και την κριτική του αλέφαντου. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο είναι αυτό το γενικό, δηλαδή ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να συζητάμε για την πολιτική επιβίωση ενός εκάστου, να σταματήσουμε με αυτό το πολιτικό κουτσομπολιό, ποιος είπε καφέ με ποιον, ποιος θα πάει πού, τι θα γίνει κτλ. Το ζήτημα μας είναι, έχουμε κάποια πρόταση για τη χώρα? Έχουμε κάποιο λόγο ύπαρξης μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό? Αν δεν έχουμε, ή αν τέλος πάντων αυτή η πρόταση για τη χώρα είναι μοναχική και δεν την πιστεύει κανένας άλλος εκτός από εμάς, τότε προφανώς ίσως έχει έρθει και η ώρα για κάποιους να αποχωρήσουν. Εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θέλω να αποφύγω τις ερωτήσεις, όπως είπα προηγουμένως, πιστεύω ότι χρειάζεται μια ανανέωση στο αφήγημα και στο όραμα για τη χώρα και για την έξοδο. Πρέπει, πιστεύω δηλαδή, ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για δύσκολες αποφάσεις, αρκεί αυτές οι αποφάσεις να υπογραφούν από κάποιους που τους λένε ότι υπάρχει ένα σχέδιο και υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο να αλλάξουμε το σύστημα που μας έφερε στην πτώχευση και μας έχει κρατήσει 8 χρόνια μέσα στην πτώχευση. Είναι πρωτάκουστο μια χώρα να είναι επί 8 χρόνια πτωχευμένη και να μην μπορεί να ξεφύγει, αλλά να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση του. Οι Βρετανοί λένε «The king is dead, long live the king». Mm. Πάλι έχεις βασιλιά την επόμενη, το επόμενο δευτερόλεπτο μετά το θάνατο. Αγαπητέ μου Χάρη, του βασιλιά, στην εταιρεία μου αξιολογούμε, εδώ σταθμό, αξιολογούμε το δημοσιογράφο. Εκείνον ο οποίος μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι. Αμήλικτα. Αξιολογούμε αμήλικτα
τον παραγωγό ή την παραγωγό, εάν μπορεί να τα αποκριθεί στα καθήκοντά της. Αλλιώς την ευχαριστούμε και της λέμε δεν πειράζει, θα αταμώσουμε σε μαούς. Στο δημόσιο υπάρχει καμία αξιολόγηση? Όχι. Αξιολογεί κανείς κανέναν? Ναι. Γιατί να καταδικάζω τον ικανό να περπατάει με τον ανίκανο, το δραστήριο με τον τεμπέλη, το διεφθαρμένο με τον έτοιμο? Για ποιο λόγο? Ποιος τους είπε ότι τελείωσε? Είναι σαν και εκείνο που λέγει ο Βουτσάς, να μπουκάρω είναι. Έτσι και μπουκάρω δεν με βγάζει με τίποτα. Να τρουπώσω δηλαδή. Τι είπα να πει να τρουπώσω? Πριν από την αξιολόγηση μας λείπει. Η αξιολόγηση είναι ένα στάδιο πιο μακριά από ό,τι μπορούμε να πιάσουμε. Το χέρι μας δεν φτάνει μέχρι εκεί. Λείπουν οι στόχοι. Λείπουν οι σκοποί. Το δημόσιο είναι ο πιο καλά οργανωμένος μηχανισμός, οργανισμός που υπάρχει στη χώρα. Ο πιο καλά οργανωμένος. Και αυτό θέλουν να το καταλάβουμε. Ο πιο καλά αμυντικά οργανωμένος. Όχι, όχι. Και αμυντικά και επιθετικά. Όχι όμως για τους σκοπούς που θα θέλαμε να είναι οργανωμένος. Είναι οργανωμένος υπέρ των πολιτικών, των προμηθευτών και των υπαλλήλων. Και όποιος τολμήσει να πάει να τον αλλάξει, τον ρουφάει σαν αμοιβάδα. Κάθε χρόνο εισραίουν νέοι φερέλπιδες, νέοι με ελπίδες, με όνειρα ότι θα τα αλλάξουν και μπαίνουν μέσα και ενσωματώνονται. Και με σχολή δημόσιας δίκης όλοι ενσωματώθηκαν. Και περνάνε όλοι. Και, έτσι, λοιπόν. Γιατί είναι πολύ καλά οργανωμένος. Και όλοι μετά αφομοιώνονται και βλέπουν τους νέους σκοπούς και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Σχεδόν. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε πρώτα. Το στόχο, το λόγο ύπαρξης. Θα σου πω κάτι. Αρχές δεκαετίας του 70 καταφέρνει ο Θάνος ο Γαζάζης και βάζει στο δημόσιο τον Αλέφαντο και τον Διαμαντόπουλο. Και εμφανίζεται εδώ ο Αλέφαντος. Ιστορία με την τυρόπιτα. Μπράβο. Εμφανίζεται στο υπεγωδέ, στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Μπαίνει μέσα λοιπόν, κοιτάει ο Νικολάρας δεξιά, αριστερά τι συμβαίνει. Οπότε ένας προϊστάμενος, 1 και 10 με ένα μουστάκι, 1 και 30, γυρνάει και του λέει, καινούριος, για πετάξου και τσάκω 2 τυρόπιτες να μου τις φέρεις. Ήταν ο Αλέφαντος, πάει κοντά του από πάνω, τον μετράει και το σηκώνει μαζί με την καρέκλα. Του λέει, έφυγες τώρα και φέρνεις με τα κεφάλια 10 σάντουιτς, 2 για μένα 12, μπύρες για όλους για τα καλωσορίσματα. Και έφυγες, του λέει, τώρα. Δεύτερη κίνησή του, κάνει ένα μεγάλο δεκάλογο. Δεν θα ρουφιανεύουμε ένα τον άλλον. Δεν θα λέμε, τσάχω μια τυρόπιτα εσύ και φέρε δεκάλογο κανονικά. Την τρίτη μέρα γενικός γραμματέας του Υπουργείου, Χούντα τότε, τον καλεί επάνω και του λέει, υπογράφτε, λέει, την παρέλυση σας. Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία του από το ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Πάμε στη δημοκρατική ευθύνη. Ναι. Η οποία κάπως τη χρεωθήκατε, δηλαδή ότι η δημοκρατική ευθύνη του Χάρη Θεοχάρη. Ναι, αυτό ήταν λογικό. Βλέπω και εδώ στα site έτσι γράφεται. Ναι, ήταν λογικό γιατί ήμουν πιο γνωστός, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που την υποστήριξαν. Ήταν και είναι μια προσπάθεια από παιδιά που έχουν αγγίξει λίγο την πολιτική, αλλά δεν έχουν, ας το πούμε, περάσει από πολλές θέσεις ή είναι χρεωμένοι, εν πάση περιπτώσει. Νέα παιδιά, οι οποίοι θέλησαν και πίστεψαν ότι μπορούν να φέρουν έτσι μια αλλαγή, ένα νέο αέρα, ανανέωση στο πολιτικό σκηνικό. Θεώρησα και εγώ ότι έπρεπε να τους στηρίξω και να τους υποστηρίξω. Το έκανα. Από την άλλη, ένιωσα μετά από κάποια στιγμή ότι έχουν μια αίσθηση απομονωτισμού ή ότι μόνοι τους μπορούν να φέρουν την αλλαγή και δεν χρειάζεται να υπάρξει συνεννόηση με υπολείπους. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και τις τελευταίες μέρες που γίνονται διάφορες κινήσεις, ξέρετε, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, και έχουν βγάλει ανακοινώσεις ότι εμείς έχουμε λόγο ύπαρξης και δεν μιλάμε κανέναν και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόλις
διέγνωσα αυτή την παθογένεια, ένα μεσιανισμό ότι θα, εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να φέρουμε τη λύση στη χώρα. Δεν το πιστεύω με τίποτα ότι μπορεί κάποιος να φέρει τη λύση μόνος του στη χώρα. Είμαστε στην εποχή των συνενέσεων, αλλά όχι των συμβιβασμών. Μπερδεύουμε τις δύο έννοιες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Συμβιβαζόμαστε και τον τίνουμε αυτό συνένεση, και όταν πρέπει να φέρουμε την πραγματική συνένεση, το θεωρούμε συμβιβασμό και δεν την... και δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε. Μόλις είδα λοιπόν ότι θα έχουμε τέτοιου είδους διαφωνίες βασικές, σταμάτησα τη στήριξή μου, χωρίς να θελήσω να πω παραπέρα, παρόλο που βρέθηκε η ευκαιρία από τα τρόλς του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και του Ποταμιού, να με χτυπήσουν, αλλά θεώρησα ότι ήταν καλύτερο, γιατί δεν έχω κάτι προσωπικό με τα παιδιά, απλώς διαφωνήσαμε πολιτικά. Δεν είναι. Νιώθετε μια πίεση, γιατί ο κόσμος συγχωρεί πολύ τον πολίτη ο οποίος αλλάζει τοποθέτηση ή κόμμα, δηλαδή αυτός ο οποίος στήριζε το ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος πίστευε όλο το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί τον εαυτό του πολύ δικαιολογημένο σήμερα να είναι αγανακτισμένος. Αυτός ο οποίος πίστεψε τη μεταρρυθμιστική δύναμη του ποταμιού, θεωρεί πολύ άνετα σήμερα να έχει απογοητευτεί και να καταφεύγει κάπου αλλού. Στον πολιτικό όμως χρεώνεται λίγο ότι που, γιατί ήσουν εκεί, ήσουν και εκεί, ήσουν και εδώ. Δηλαδή νιώθετε μια πίεση στην επιλογή, που αυτό μπορεί να σας κάνει και διστακτικότερο, δηλαδή ότι πόσο ναι. θα πάω, πόσο... Ναι, ναι, όχι, είμαι διστακτικότερος να κάνω κινήσεις, γιατί θεωρώ, αν θέλετε, και το γεγονός ότι έσπασα να στηρίξω μια προσπάθεια και τα λοιπά, ότι είναι προϊόν και κάποιας απειρίας την οποία έχω. Έτσι δεν μπορώ να μην σηκώσω το χέρι μου και να πω ότι είμαι 1,5 χρόνο στην πολιτική, στην πραγματικότητα, και μαθαίνω. Δεν το έχω στο DNA μου, δεν το έμαθα ή δεν ανδρώθηκα μέσα από αυτή τη διαδικασία ως φοιτητής. Δεν είμαι παιδί κομματικού σωλήνα, δεν ξέρω πώς λειτουργούν τα κόμματα ακριβώς κτλ. Και αυτό έχει τα υπέρ του, έχει όμως και τα κατά του, και αν θέλετε, ή τουλάχιστον σε αυτό αποδίδω εγώ τα λάθη τα οποία ενδεχομένως έχω κάνει στην σύντομη αυτή πορεία. Άρα ναι, είμαι πιο διστακτικός, ας πούμε, με την έννοια του φυσάς και το γιαούρτι όταν καείς μια φορά. Βλέπεις μπροστά. Δεν πιστεύω, ναι, απλώς δεν πιστεύω ότι έχω αλλάξει όμως θέση. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω είναι ότι η χώρα χρειάζεται ανανεωτικό λόγο, νέα πρόσωπα, μια ηγεσία νεότερη για να πάει μπροστά και να πούμε επιτέλους ότι πτωχεύσαμε, να μην τραπούμε και να πούμε ότι δεν βγαίνει ο δρόμος που ακολουθούμε. Δεν βγαίνει, γιατί έχουμε ιδεολειπτικούς στο εξωτερικό που μπορεί και να τους αρέσει να κάνουν και κουμάντο σε μια ξένη χώρα. Δηλαδή μπορεί και να μην το προκαλέσαν, αλλά μια χαρακουτή τους έρχεται. Και ανθρώπους εδώ στο εσωτερικό που νομίζουν ότι μπορούν να τα βάλουν με υπερδυνάμεις έξω, χωρίς να έχουν τολμήσει καν να τα βάλουν με δυο συμφεροντάκια μέσα. Mm-hmm. Πρώτα μάθε πώς πλακώνεσαι στο δρόμο, στο ξύλο, και ύστερα μπες μέσα στο ρινγκ με γάντια. Κάνε προπόνηση πρώτα. Λοιπόν, και με αυτή την αφέλεια, ας πούμε, νομίζουν ότι μπορεί να παίζουν τη χώρα στα ζάρια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να επισημάνω κάτι. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε μια μεγάλη ανανέωση. Σε καινούργια πρόσωπα. Και ταυτόχρονα, πριν από 1,5 χρόνο, ένα ολόκληρο καινούργιο κόμμα, νέοι άνθρωποι, μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Άνθρωποι οι οποίοι, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, ήταν άφθαρτοι, 40-άριδες, 35-άριδες, ένας νέος κόσμος, κουβαλώντας και ένα αφήγημα της πάνω κάτω, πέρα δόθε, δόθε εκεί θα αριστεράς, και που οπωσδήποτε ο κόσμος αυτός επήρε, κέρδισε εμπιστοσύνη και ελπίδες ενός λαού ο οποίος τον ακολούθησε ακόμα και μετά τη φοβερή κολοτούμπα του προπέρσινου καλοκαιριού, όπου έγινε το ορκινέ και που σε ένα μήνα τους έβγαλε κυβέρνηση με 36%, αφήνοντας τον Βαγγέλα και τη Νέα Δημοκρατία 7-8 μονάδες πίσω. Αυτή η λεγόμενη ανανέωση έγινε. Γιατί βούλιαξαν και αυτοί? Γιατί έγινε μόνο στα χαρτιά. Γιατί στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πέμπτη φάλακα της μεταπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε
το manual διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και το ακολούθησε στην ΙΟΣΤΗ, έτσι. Και ενδεχομένως και με την ενέργεια του Πρωτάρη, αλλά πήρε, διάβαζε πώς κυβερνάμε και κάνει τα ίδια. Είτε λέγεται προσλήψεις, είτε λέγεται ρουσφέτια, είτε λέγεται να χτυπήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις υπόλοιπες εξουσίες. Τα πάντα. Ό,τι δηλαδή έχουμε βαρεθεί και συχαθεί να κάνουμε, τι έκανε. Και αυτό είναι το χειρότερο. Έπεισε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει μια άλλη όχθη, μας έβαλε όλους ένα καράβι και μας πήγε στην προηγούμενη, στην απέναντι. Αυτό είναι ντροπή. Όχι. Γιατί κουρέλιασε την ελπίδα του ελληνικού λαού. Ναι, εμπόριο. Κοιμηθήκαμε. Και ξημερώσαμε στο ίδιο λιμάνι. Ακριβώς. Αλλά από την άλλη μεριά. Όχι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα ταλέντο στο εμπόριο ελπίδας σε αυτό το σχηματισμό. Δηλαδή, πρόσφατα άκουγα ότι, σαν επιχείρημα, στο προφανές ότι πόσα ψέματα προεκλογικά υπόθηκαν, άκουσα την απάντηση ότι όχι, είχε τη διάθεση, ήθελε να τα κάνει, αλλά δεν βγήκαν, αλλά δεν έλεγε ψέματα. Ήθελε να τα κάνει. Δηλαδή, το οποίο είναι αφελής. Ναι, ναι, το οποίο είναι δηλαδή απίστευτο. Το αφήγημα φτιάχτηκε, εγώ πιστεύω, με πάρα πολύ μεγάλη τέχνη. Έχει όμως καταρρεύσει. Νομίζω ότι το βλέπουμε ότι και αισθητικά πια καθόμαστε. Δηλαδή, ο καλόπιστος τηλεθεατής και ακροατής, πείτε ραδιοφωνή, πια αισθητικά δεν αντέχεται άλλο αυτό. Δηλαδή, πια νομίζω είναι φανερό το ψέμα και βγαίνει μέσα από τους πόρους. Το θέμα είναι ότι ο πολίτης σήμερα ψάχνει την νέα ελπίδα, ψάχνει να βρει μια αλήθεια, μια... Ήρθε η νέα ελπίδα. Ποιος ώρας. Ήρθε, αγάπη, ποιος ώρας. Ήρθε η νέα ελπίδα. Ξαναγυρνάει ο γκάπ. Ξαναγυρνάνε όλοι οι γκάπ. Δηλαδή, ανταμώνε με τη Φοφό. Γίνεται πάρτι. Ζωντανεύει και πάλι το Ανδρέα Σίκο. Όπως λέγανε παλιά, Σίκο γέρο να μας δεις. Έτοιμοι είναι. Τα λάμπαρα κοιτήκανε. Χαριλάου Τρικούπη γέμισε κόσμο. Η ελπίδα φούντωσε. Από την άλλη, πανέτοιμος ο Κυριάκος να κάνει την αντεπίδευση. Εκεί θέλω, Αντρέα, να μείνω στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι. Ακόμα και στο κόμμα το δικό του ήταν μια φωνή μεταρρυθμιστική. Και βλέπω σήμερα κάποια μισόλογα περισσοδυνάμων και ναι, οι φόροι είναι μεν, αλλά θα τα παίρνω από εκεί, θα τα δίνω εκεί. Δεν θα τον κρίνω αν δεν τον δώσει πολιτεία. Σωστά, σωστά, συμφωνώ. Δεν θα τον εκρίνω. Αλλά αυτή τη στιγμή... Από δύο φράσεις δεν θα τον εκρίνω. Ναι, 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 αλλά αυτή τη στιγμή θα περιμένω σαν πολιτεία να μπει μπροστά για να αντιμετωπίσει. Αντρέα, έχω ένα δίλημα όμως σαν πολίτης. Πριν μπει όμως πρέπει να τον κρίνω για να τον ψηφίσω. Βέβαια, να τον ψηφίσω, φέρω μπροστά. Να τον ψηφίσω ή να μην τον ψηφίσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένας κόσμος που, αν θες, πίστεψε τη μεταρρυθμιστική του διάθεση, βλέπει σήμερα πάλι το πολιτικό κόστος να μπαίνει μπροστά, πάλι τι χάιδεμα αυτιών θέλει ο κόσμος να ακούσει. Είναι αυτή η παγίδα του να δουλέψω, να είμαι αποδοτικός σαν πολιτικός, να είμαι αποτελεσματικός, και από την άλλη πρέπει να πάρω ψήφους. Ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχει περάσει, κατά την άποψή μου, η ώρα των συμβασμών. Η χώρα θέλει χτίσιμο από την αρχή. Δεν είναι μερεμέτια. Δεν είναι εξάσπρισμα αυτό που χρειαζόμαστε. Έτσι, οι ρογμές, άμα τις δει μηχανικός, θα μας πει να φύγουμε. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση, είτε θεσμική, είτε στο δημόσιο, είτε στη γραφειοκρατία, είτε στη φορολογία, στο ασφαλιστικό, στα κόκκινα δάνεια, στις ανύπαρκτες τράπεζες, στους μικρομεσαίους που είναι πνιγμένοι, στο κοινωνικό κράτος που πληρώνει δεξιά και αριστερά χρήματα και χάνονται σαν το νερό στην άμμο τον Αύγουστο, έτσι, εξατμίζονται τα πάντα. Δηλαδή, σε τι? Αυτή τη στιγμή εξαφανίζεται ο μικρομεσαίος από την ελληνική οικονομία και αφελεινίζεται ο μεγάλος. Και δίνουμε στις πολυεθνικές όλη την ελληνική λιανική, οι οποίες σημειωτέων δεν έχουμε και τη δύναμη να τις πιάσουμε από το λαρίγκι, διότι έχουν διπλάσιο περιθώριο κέρδος από τη Βουλγαρία. Όχι από την Ιταλία ή τη Γερμανία, από τη Βουλγαρία, έτσι, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και όμως έχουμε ακριβότερες τιμές από όλους. Από τη Γερμανία, από την Ιταλία, πας στο σούπερ μάρκετ και άμα δεις τα προϊόντα που μπορείς να συγκρίνεις, το ίδιο Αριέλ είναι και εδώ και εκεί, βλέπεις ότι είναι πιο ακριβότερο εδώ πέρα. Πού? Σε ένα λαό εξαθλειωμένο. Μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Και εμείς συζητάμε για ισοδύναμα. Είναι ισοδύναμα το πρόβλημα της χώρας?
ή είναι να τα ξαναβάλουμε όλα και να τα ξανασκεφτούμε. Πώς θα δώσουμε ξανά πνοή στον νέο? Ο νέος πώς να μας πιστέψει εμάς τους πολιτικούς, αν δεν κάνουμε πολιτικές για αυτόν και κάνουμε μόνο πολιτικές για την παλαιότερη γενιά? Καλός ή κακός? Να κλέβω το φαΐ από το παιδί μου για να ταΐσω τον πατέρα μου. Να σε ρωτήσω κάτι επικίνδυνο. Δεν το πολύ ήθελα να σε ρωτήσω. Τι είναι εκείνο το οποίο σας ακυρώνει στο σύνολο όταν έχετε μπροστά σας δαβατζίδες? Δηλαδή, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι 2 δισεκατομμύρια το χρόνο με 2,5 είναι τουλάχιστον το λαθρέο πετρέλαιο. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο τα λαθρέα τσιγάρα. Το ναρκωτικό... Όχι, είναι πολλά τα νούμερα που λέτε, αλλά τέλος πάντων, συνεχίστε. Ασυγκράτητο. Οι μαϊμούδες και τα κινέζικα έχουν πνίξει την αγορά. Τα ανεξέλεγκτα κυβερνάνε παντού. Υπάρχουν ολόκληρες πόλεις που δεν τολμάει να μπει μέσα αστυνομία, και δεν μιλάμε για εξάφτια. Μιλάμε για αλλιώσια, ζωφριές, ανολιώσια, όπου υπάρχει το Κυφτιστάν. Απέναντι σε όλα αυτά, γιατί τα χέρια κρεμάσανε? Γιατί κανείς δεν μπορεί δεκαετίες ολόκληρες να κάνει το παραμικρό? Τα ξέρουμε. Υπάρχουν. Ούτε νομοθετήματα δεν έχουν φτάσει. Γιατί... Διάβασα πρόσφατα τη λίστα Λαγκάρτ. Τα πρώτα 3 χρόνια, όλα και όλα, 45 υποθέσεις. Τα τελευταία 2 χρόνια, έβγαινε καμία 250. Και εκεί, απόλυτη παραλυσία. Και λάθος επιλογές στη λίστα Λαγκάρτ. Ποιος είναι ο δράκος? Ξέρω. Ποιος είναι ο δράκος που παραλύει τα πάντα? Και το πολιτικό κόστος και η ψήφος. Ίσως σε όλα αυτά που είναι μια σκληρή δουλειά, μια επίπονη δουλειά, που το στομάχι σου γίνεται κόμπος, να τσακώνεσαι όλη μέρα, να σε παίρνει όλο τηλέφωνο και να σου λέει κοίταξε και πρόσεχε και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί? Θα εκλεγείς? Θα το μάθει κανένας? Θα το πει? Ξέρει κανένας τι μάχες έδωσα εγώ? Μα μόνο το ΦΠΑ από αυτά χάρη είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πότε θα έρθει όμως? Δηλαδή, να βάλεις μια τάξη, να πω το εξής. Όταν δεν έχεις μια δημόσια διοίκηση που μπορείς να την εμπιστευτείς, και καλώς κακώς οι υπουργοί δεν την εμπιστεύονται. Οι ίδιοι τη διαλύουν γιατί θέλουν να είναι διαλυμένοι, ώστε να τον έχεις ανάγκη, να πηγαίνεις ως επιχειρηματίας και να του λες δεν δουλεύει τίποτα, έλα εδώ βοήθαμε. Έτσι. Η ίδια είναι η δημόσια διοίκηση που δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω της για να κάνει το οτιδήποτε. Το λιμενικό πριν από 4 χρόνια δόθηκε εντολή στην Ίδρα να καταγράψει όλα τα σκάφη Μεγάλο Σάββατο. Έτσι. Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ είχαν φύγει όλα. Δεν βρήκε τίποτα. Άρα είμαστε σαν τον Χίτλερ μέσα στο μπούνκερ και κουνάμε στρατιωτάκια πάνω στο χαρτί και οι άλλοι χτυπάνε την πόρτα και μπαίνουν μέσα. Και εγώ νομίζω ότι κουνά τους μεταρρυθμίσεις. Θα σου δώσω ένα τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσει η συνένωση Σκλαβενίδη Μαρινόπουλου. Και αυτό ήταν μια προσωπική επιτυχία και του Τσίπρα και από κοντά τον κοντινών υπουργών του. Είδε το τεράστιο θέμα ότι 15.000 άνθρωποι μένουν στον δρόμο, ότι 2.500 επιχειρήσεις τεινάζονται στον αέρα, γιατί τα χρέη είναι τεράστια, και άλλες 100.000 θα βρεθούν και αυτοί να βαράνε διανόξυλα. Μπήκε μπροστά, πείσανε τις τράπεζες, υπογραφήκανε τα πάντα αρχές του Οκτώβρη. Από αρχές του Οκτώβρη μέχρι σήμερα, για να πάει ο φάκελος από το δωμάτιο 401 στο δωμάτιο 285, περάσαν 44 ημέρες. Και άλλος ένας μήνας για να βγει ο εισηγητής, παραπάνω 40 μέρες, και να πει εντάξει, μπορείτε να προχωρήσετε. Την αρχήγαμε δηλαδή σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι στον αέρα. Όχι, δεν το ήθελε η κυβέρνηση. Το ήθελε. Το προώθησε.
ο φάκελος ο Ρημάδης ήταν πολύ βαρύς. Δεν μπορούσα να τον σηκώσω. Κατάλαβες. Και αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής παραγωγής συνεταιρισμοί, εταιρείες, εργοστάσια. Υπάρχουν μαγαζιά μέσα στη δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν σε αυτά που λες. Υπάρχουν μαγαζιά. Να το πούμε αμέσως μετά το. Ναι. Θα κάνουμε. Έχουμε μια παράταση ένα δεκάλεπτο. Πάμε. Τι βλέπεις τώρα στο πολιτικό σκηνικό? Με την καινούργια συγκρότηση ΠΑΣΟΚ, με ενσωματώσεις, θα μπορέσουν να κάνουν σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούν? Υπάρχει ρευστότητα. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί ως έχει η κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα. Η δική μου εκτίμηση, όπως είπα προηγουμένως, είναι ότι μάλλον θα υπάρξει κάποια συμφωνία, ίσως με κάποια πυροτεχνήματα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεται πάντρε μα, ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση συνεννόησης, εν πάση περιπτώσει, όχι παντρέματος απαραίτητα. Εντάξει, υπάρχει ο μεγάλος μαέστρος που λέγεται Λαγιώτης. Σε αυτή την ιστορία. Κινείται προς αυτή η κατεύθυνση και η διάσπαση με την άλλη προσπάθεια μεταξύ Διαμαντοπούλου Φλωρίδη και Ραγκούση. Δείχνει, αν θέλετε, ότι δημιουργούνται δύο πόλοι που κοιτάνε προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη κατεύθυνση και ίσως προς τα εκεί να κινηθεί το σκηνικό. Παραμένω να νιώθω μέσα μου κάποιο κενό. Δηλαδή και ως πολίτης και ως πολιτικός. Ναι, και ως πολίτης κάτι λείπει. Ότι όλοι, δηλαδή όλοι προσπαθούν να φτιάξουν αυτό το σχήμα της κεντροαριστεράς που περιμένουμε πόσο καιρό. Υπάρχει το κενό και κανείς τελικά δεν μπορεί να το καλύψει από το κενό. Και ο όρος, δεν έχει. Όλοι εκτός από τον Μιχαλονιάκο. Και ο όρος δεν έχει. Ίσως δεν έχει και πολύ νόημα τώρα πια στις μέρες μας. Είχαμε πει και κόπηκε λίγο η κουβέντα ότι είμαστε στην τέταρτη κρίση του καπιταλισμού, έτσι. Είχαμε το 1848, είχαμε το 1929-30 με το κράχ, είχαμε το 1968-70 που οδήγησε τελικά στο Θάτσερ Ρίγκαν και το νέο φιλελευθερισμό που ξαναγεννήθηκε, και τώρα πια ερχόμαστε και έχουμε ένα τεράστιο πάλι πρόβλημα, μια τεράστια παγκόσμια κρίση. Συνήθως τα δικαιώματα του κόσμου, δηλαδή μια σοσιαλδημοκρατία, ας το πούμε, έδινε λύση μετά από κάθε τέτοια κρίση, έκανε πιο ανθρώπινο το πρόσωπο του καπιταλισμού και του έδινε όμως και πνοή συγχρόνως και το πήγαινε μπροστά για 20, 30, 50, 80 χρόνια. Κατά την άποψή μου κάτι παρόμοιο θα πρέπει να γίνει, αλλά μπροστά μας οι έννοιες όπως τις ξέραμε του κοινωνικού κράτους, της ελεύθερης οικονομίας, πρέπει να τις ξανασκεφτούμε. Δεν λέω ότι όλα θα ανατραπούν, δεν ανατρέπονται τα πάντα στη ζωή, όλα τα βιβλία έχουν ξαναγραφτεί, απλώς υπό ένα νέο πρίσμα πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Θα τα ξαναδούμε και δυστυχώς είμαστε, ο Γκράμσκι έλεγε, στο τέρας, έτσι, στο σημείο στο οποίο έχει πεθάνει το προηγούμενο σκηνικό και ακόμα δεν έχει γεννηθεί το φως του νέου. Δεν σε γορθέσαμε. Έχουμε μείνει όλοι πεινασμένοι. Στην εισαγωγή έχουμε μείνει στην εισαγωγή, είμαστε με τα κουτάλια και τα πυρούνια στο χέρι. Δεν έχουμε προλάβει ούτε μπουκιά να κατεβάσουμε. Κάτι λίγα μυριστήκαμε, αλλά παρόλα αυτά. Υπόσχεση λοιπόν να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ξέρω ότι δεν βγαίνεις εύκολα, σχεδόν πουθενά. Ναι. Στον πρόεδρο των Εξαρχείων έχεις κάνει την. Έχω κάνει θητεία στα Εξάρχεια, οπότε έπρεπε να υποκλειστώ. Κατόπιν θητείας έπρεπε να αποδεχθείς την κουβέντα μας, αλλά είμαστε στην εισαγωγή. Η επόμενη κουβέντα μας θα πάει ακόμα πιο βαθιά. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ποιοι είμαστε, πού ζούμε, πώς λειτουργούμε. Τότε ίσως να κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό του ο καθένας. Γιατί δεν μας βγάζει πουθενά. Και δεν είναι το να το παίξεις κομμουνιστής, σοσιαλιστής, καπιταλιστής ή του προκτού τα εννιά μέρα. Τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι Ελλάδα. Μπορούμε να τα βρούμε. Έτσι. Μπορούμε να κοιτάξουμε ένα στον άλλον. Το νερό είναι νερό για όλους. Ο ήλιος είναι ήλιος για όλους.
και δεν υπάρχει πέντε ειδών αλήθειας. Και ο πόνος είναι πόνος για όλους. Να ευχαριστήσω και τον Ηλία τον Παπαφρόλατο που ήταν απόψε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ, Αντρέα, και χάρηκα πολύ την κουβέντα και με τον κύριο Θεοχάρη. Περισσότερο και από